Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Άλλο ένα πρωινό. Είμαστε κοντά σας. Άλλο ξημέρωμα Τρίτης 29 Μαρτίου του 2017. Βαδίζουμε ολοταχώς προς τη λήξη του χρόνου. Υπάρχει λήξη του χρόνου? Όχι. Όχι. Ο χρόνος δεν τελειώνει. Ο χρόνος δεν τελειώνει. Αυτό είναι αλήθεια. Απλώς προσμετράτε κάποιο διάστημά του. Προσμετράτε κάποιο διάστημά του. Υπάρχει όμως αρχή του χρόνου. Αρχή του χρόνου συνηθίζουν να λένε από τότε που έχει καταγραφεί η ιστορία η παγκόσμια, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ζωής προς σύμπαν και πιο παλιά, και στο σύμπαν πιστεύω ότι υπάρχει ζωή. Δεν είναι λογικό. Ναι, παιδάκι μου, αυτό το πράγμα πότε ξεκινάει, από πότε το μετράει? Εγώ δεν ξέρω ημερομηνία, αλλά ξέρω ότι στην Αυστραλία βρήκαν ένα απολίθωμα που είναι νομίζω 10 εκατομμυρίων 200.000 ετών. Δεν πρόλαβα να δω. Στη γη επάνω. Στην Αυστραλία, ναι. Πώς το ξέρουν αυτά ακριβώς, δηλαδή. Πώς το μετράνε, ναι. Εντάξει. Ναι. Τώρα... πώς γίνεται. Με τον άνθρακα, λέει ο Χιλίπππος. Με τον άνθρακα. Με τον άνθρακα, κυρία μου. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Εγώ δεν τα ψάχνω πολύ αυτά. Δεν έχω πολύ χρόνο να τα ψάξω, για να είμαι ειλικρινής. Παλάτε μου. Δεν προλαβαίνω. Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρόνο και ασχολούνται. Διαβάζουν και βιβλία. Ασχολούνται και με τη φιλοσοφία και τα λοιπά. Εσύ προλαβαίνεις, ασχολείσαι? Τα τελευταία 15 χρόνια, ναι. Όχι, γιατί έχω καεί από διάβασμα. Διάβαζα καείς? Από νεαρός πάρα πολύ. Τι έκαψες, φλάσεις? Διάβαζα και μεγαλύτερος. Το ναι. Πτυχίο μου το πήρα γύρω στα 40. Στα 40, ωραία. Ναι. Ναι. Οπότε από εκεί και πέρα ούτε για εφημερίδα δεν είμαι. Μια διαβάζω μόνο τα ναι. Κεφαλαία γράμματα, τις επικεφαλίδες. Σάιτ μπαίνεις, πατάς, Google, Google, αυτά. Όχι, εδώ... όχι, όχι. Δεν πας. Ασχολούμαι με την εργασία μου. Δεν προλαβαίνω να κάνω κάτι τέτοιο. Απλώς ενημερώνομαι από ξένα κανάλια, ναι. Που έχει συνδρομητική τηλεόραση και ναι. Από ορισμένα ελληνικά, ναι. Γιατί διαλέγω... από πού θα ενημερωθώ, δεν μ' αρέσει το κουτόχορτο και δεν μ' αρέσει να με θεωρούν πρόβατο. Μάλιστα. Μπορώ να πω και μια πάρα πολύ καλή είδηση. Πριν την πεις, κράτησε την λίγο. Την κρατάω. Να καλημερίσουμε τον Γιάννη εδώ, τον Γιάννακη. Βεβαίως. Καλημέρα, Κώστα. Μαθητές δεν ήταν, όχι, πιο μικρή. Όχι, όχι, ένα χρόνο μικρότερη. Στο σχολείο ήταν μαζί. Ναι, ναι. Πολύ ωραία, και τον φίλο του. Τον Νίκο. Γεια σου. Εσείς κολλητοί, χρόνια. Ναι, ναι. Ναι. Πιο ψηλά εδώ. Πολύ ωραία. Εντάξει, πάμε. Για πείτε μου τι κάνετε, καταρχήν πώς πάει το πανεπιστήμιο? Καλά πάει το πανεπιστήμιο, ναι. Full ρυθμή, εντάξει. Full. Full ρυθμή, ναι. Ναι, ναι. Καλά πάμε. Καλά, πάμε. Θεώ, καλά δεύτερο έτος. Δεύτερο έτος, ναι, τέταρτο εξάμεινο. Τέταρτο έτος. Περάσατε τα μαθήματα ή... Εντάξει, μια χαρά. Όλα. Τα κόμματα εκεί είναι. Καλά, κλασικά. Δεν τα ασχολείστε. Όχι. Δεν σας προσεγγίζουν να πούνε, ελάτε ρε παιδιά από εδώ. Καλά, ξέρεις, ένα καφέ, μια φυλάδια με τέτοια, ναι, αλλά εμείς μακριά. Συνήθως οι γυναίκες σας προσεγγίζουν περισσότερο. Ο προσελητισμός και γυναίκες. Ναι. Με το γυναικείο φίλο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και γυναίκες και άντρες, εντάξει. Αλλά... Μουσάτι είναι περισσότεροι, ναι. Που σας προσεγγίζουν. Μουσάτι είναι η πιο αριστερή, κατάλαβες. Ναι, ναι. Η δεξί τι είναι, ποιο είναι το look να πούμε, πιο δεξί. Εντάξει, ξέρεις, είναι πιο περιποιημένη και. Ναι. Ναι. Πιο μπρούτ να πούμε. Ναι, ναι. Κατάσταση, ναι. Μάλιστα. Τι ωραία είδηση έχεις να μας πεις. Λοιπόν, χτες στο Euronews το βράδυ. Αλλά και στο CNN, είδα τον κύριο Τραμπ, τον πρόεδρο της Αμερικής, να λέει ότι η κυρία με το χοντρό πορτοφόλι του Βερολίνου, η κυρία Μέρκελ, άλλος πώς, μια χαρά, μια χαρά. Του χρωστάει το δάνειο της Ελλάδος, είπε. Ο Τραμπ το είπε αυτό. Ο Τραμπ το είπε. Ναι. Εγώ το εξέλαβα σαν μια... κίνηση φιλίας. Προειδοποιητική βολή σε εισαγωγικά... για να δει πώς θα αντιδράσει. Τροχιοδεικτικό που λέγαμε εμείς στα βαρέα όπλα του πεζικού. Λοιπόν, θα πάω. Το ένα είναι αυτό. Τροχιο. Το δεύτερο, τροχιοδεικτικό. Δηλαδή, υπάρχει ένα όπλο πάνω από το ΠΑΟ των 106 χιλιοστών, ναι. Το οποίο ρίχνει ένα βλήμα, βλήμα, ναι. Το οποίο όμως είναι χρωματιστό. Έγχρωμο βλήμα. Ναι, ναι, και το βλέπεις που πάει, ναι. Και αναλόγως... ρυθμίζεις και το πυροβόλο. Για να καταλάβει και αυτός που ακούει τι είναι το τροχιοβληγημογό. Ναι. Τροχιοδεικτικό. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ναι. Μου άρεσε. Mm-hmm. Δεύτερον,
Άκουσα ότι οι αμερικανικές τράπεζες θα επενδύσουν στην Ελλάδα 400 εκατομμύρια δολάρια κατ' εντολήν του. Ναι, θα κινηθεί το δολάριο. Στο CNN. Το καναδέζικο, σαν και αυτό που έχει ο Ηρακλής. Ναι. Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Ναι. Δεν νομίζω τώρα ότι θα συγκρίνουν έναν άνθρωπο της αγοράς σαν τον Τραμπ με κάποιον ο οποίος δεν θυμίζει τίποτα από άνθρωπο της αγοράς. Για ποιο μιλάς? Δεν το γνωρίζω προσωπικά, για τον κύριο Παπαθανασάκη. Α, ξέρω το σχέδιο. Οπτικός. Ναι, ναι. Οπτικός. Ναι. Κόβεται από τη φάτσα αυτός. Ένα αυτό. Ναι. Δεύτερον, έχω πει πολλές φορές και από τη φιλόξενη συχνότητα του Μετρόπολης, αλλά και από την τηλεοπτική εκπομπή που κάνουμε, ότι ο Πρωθυπουργός οφείλει να πάει στον κύριο Τραμπ να του ζητήσει συγγνώμη και να του ζητήσει να πραγματοποιήσει αυτό που ζήτησε από την κυρία Μέρκελ ότι του χρωστάει. Και μάλιστα έχω να πω και το εξής, γιατί στην Ελλάδα έχω φτάσει λίγες μέρες πριν τα 60 και άκουγα ο τάδε είναι ηγέτης, ο τάδε είναι ηγέτης, τούτος εδώ ο Πρωθυπουργός είναι, λέει, ηγέτης και μοιάζει και με το συγχωρεμένο τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έχει και τη φωνή, ναι, το μέταλλο. Ναι. Μας πούν και τα παιδιά τι. Εγώ έχω να πω για τους ηγέτες το εξής. Ηγέτης, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτός ο οποίος μπορεί να προλάβει ή να καταστήλει μια καταστροφή, η οποία όμως δεν θα συνέβαινε αν δεν κυβερνούσε ο ίδιος. Αυτό. Μάλιστα. Παιδιά, πώς το βλέπετε? Το πολιτικό το κομμάτι που το ξεκίνησαμε ανάποδα τώρα. Θέλεις για το ελληνικό, για την ελληνική πολιτική. Καταρχήν γενικότερα Τραμπ, με τον Τραμπ τώρα που λέει εδώ ο Μαλάτος ότι θα πρέπει να του την πέσουμε, να πούμε, για να είναι φιλέλληνας και να αρχίσουμε να. Κοίταξε τώρα, ναι, και ο Τραμπ προσεγγίζει όπως έχει προσεγγίσει και ο Πούτιν την Ελλάδα. Τώρα θα φανεί, θα διαλέξουν. Ουσιαστικά στρατόπεδο θα διαλέξει η Ελλάδα. Δηλαδή τώρα ο Μαλάτος. Δηλαδή ο Μαλάτος δηλαδή είναι ενάντια στο Ρώσο, από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, όχι. Όχι. Γιατί και εκείνος, ναι, ευκαιρία δοθήσεις, ναι, έβγαλε μια οδηγία προς τους Ρώσους τουρίστες και τους είπε να μην πάνε το καλοκαίρι στην Τουρκία γιατί αναμένονται εξελίξεις. Δεν ξέρω τι εξελίξεις είναι αυτές. Πιστεύεις εμάς, οικονομίζουμε εμείς. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο άνθρωπος, είναι ομόδοξος. Ομόδοξος. Βέβαια, ναι, χριστιανός ορθόδοξος. Ναι. Και όσο και να υπερασπίζεται βεβαίως τα συμφέροντα της χώρας του, γιατί κανείς δεν σε αγαπάει τζάμπα. Όχι, όχι. Ούτε η γυναίκα σου. Αλλά από εκεί και πέρα όμως έχει και αυτός... Δεν σε αγαπάει τσάμπα η γυναίκα σου, ρε φίλε, εσύ τέτοιος άντρας που είσαι. Το τσάμπα είναι τρόπος του Λίγκιν. Ναι. Πάντα περιμένει κάποιο να φερθείς καλά, ας πούμε, αντίδωρο στα προσφερόμενα. Ναι, το αντίδωρο σε εισαγωγικά, όχι αυτό που δίνει. Ο κόκκινος τι είναι αυτή. Ναι. Ο παπάς βεβαίως. Ναι, 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 ναι. Ήθελα να πω όμως το εξής. Παρακαλώ. Αυτό επιβάλλεται, ναι, ή να διαλέξουμε την Gazprom για να μην με παρεξηγήσουν. Mm. Ή να διαλέξουμε τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, ναι, την Texaco Mobil και ναι, όλα, ναι, αυτά, Mobil, ναι, για να βγάλουμε τα πετρέλαια που έχουμε και πετυχαίνουμε δύο πράγματα με αυτό. Πρώτον, θα μειώσουμε αναγκαστικά το κονδύλι των εξοπλισμών. Άρα θα υπάρχουν χρήματα για να μπορούμε να παρέχουμε καλύτερη παιδεία, καλύτερη υγεία, βέβαια, βέβαια, ναι, καλύτερους μισθούς. Ναι, αλλά πρέπει να διαλέξουμε. Έτσι, στους ταλέπορους, ναι, 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 τους συνταξιούχους. Ένα λεπτό να τελειώσω, παιδιά. Ναι, πρέπει, ναι, να διαλέξουμε αυτό, λέω. Ναι. Ναι. Να παρέχουμε αυτό. Και δεύτερον, ο κουμπάρος του κυρίου Καραμαλή δεν θα τολμάει να κοιτάξει δυτικά. Θα κοιτάει μόνο προς το μέρος της καταγωγής του, τη Μογγολία. Ο Τέλης Μπατάκης. Ο κύριος Ερντογάν, εγώ δεν τους φοβάμαι. Σωσίας του Μπατάκη, ναι. Δεν τους φοβάμαι, γιατί να τους φοβηθώ. Ναι. Άλλωστε εκεί που υπηρετούσα εγώ, ναι, οι Τούρκοι έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Αν τους δείξεις οπίσθια, ναι, εκείνοι σου δείχνουν τα πρόσθια. Ναι. Αν τους δείξεις όμως τα πρόσθια, ναι, εκείνοι σου δείχνουν τα οπίσθια τους ανυπερθέτως. Ανυπερθέτως. Εγώ ήμουνα λοιπόν κάποιος με ένα μουστάκι σαν με 2 κιλά. Είχες μουστάκι? Βέβαια. Βέβαια. Και τους έδειχνα τα πρόσθια. Τους έπιασα και 2 φορές εχμαλώ τους στην νησίδα Ψαθάδων, στο Δημότικο. Ναι, εσύ. Εγώ. Ναι. Με ομάδα. Με ομάδα, ναι. Από τα παιδιά μου εκεί πέρα. Δεν έκανα διορισμό, δεν πήρες γι' αυτό? Όχι, δεν μου χρειαζόταν κανένα διορισμός. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τους ξέρω καλά. Δεν τους φοβάμαι και δεν με ενδιαφέρουν κιόλα. Καλά, ας τους Τούρκους. Πού θα επενδύσουμε, πες μας. Που θα επενδύσουμε. Που θα διαλέξουμε την επένδυση να γίνει. Τι, τον Αμερικάνο θέλουμε, τον Τραμπ. Γιατί σε βλέπω πολύ τραμπικό. Καταρχήν, σε βλέπω τραμπικό. Γιατί
Οι αριστεροί δεν τον θέλουν τον Τραμπ. Έτσι δεν είναι, παιδιά. Εγώ είπα ότι δεν με πειράζει. Στο πανεπιστήμιο τι επικρατεί, αντιτραμπισμός θα πούμε. Από τα αριστερά ακόμα. Θα κάτσε να μάθουμε τι γίνεται εκεί. Δεν μάθουν. Κώστα, δεν παίρνουν θέση. Δηλαδή, όσοι ασχολούνται με το θέμα του Τραμπ, δεν παίρνουν κάποια θέση. Δηλαδή, ενάντια του ή υπέρ του, προσπαθούν να αναλύσουν το φαινόμενο Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί είναι ένα φαινόμενο. Δηλαδή... Είναι φαινόμενο όπως. Είναι τρομερός. Ναι. Είναι ένας, μια φυσιογνωμία, ναι. Ένας δισεκατομμυριούχος. Κεντρικός. Ένας κεντρικός, ένας άνθρωπος. Που ασχολείται κυρίως με την γνώση της αγοράς. Τεράστιος. Ναι. Που ασχολείται με το οικονομικό κυρίως. Με το οικονομικό κομμάτι. Ναι, ναι. Και με τα σύνορα του κράτους του. Συγγνώμη που διακόπτω. Με και με τα σύνορα του κράτους του. Βεβαίως, είπε να σηκωθεί ένα τείχος και τα λοιπά. Ναι, αυτό... Να μην μπαίνουν το από το Μεξικό όποιος θέλει, όπως γίνεται εδώ τώρα. Ναι, αλλά κυρίως είναι ένας επιχειρηματίας με άριστη γνώση της αγοράς και ο λαός τον ψήφισε, τον πίστεψε. Παρά το γεγονός ότι του κάνανε κόντρα. Ναι, ναι. Πήγανε κόντρα. Hollywood, Mollywood, ιστορίες, εκκλησίες. Λυπή και δεμένη, βέβαια. Πήγανε κόντρα. Και φαίνεται ότι η αρνητική διαθύμιση πήγε. Του έκανε καλό. Του έκανε καλό. Που έκανε καλό τελικά. Και το αντίπαλο δέος, η Κλίντον, δεν κατάφερε να τραβήξει τον κόσμο. Οπότε... Έλα μωρέ τώρα, καταρχήν αυτό. Είναι σαν γυναίκα, δεν μετρούσε. Έτσι. Να το πάρουμε και εμφανισιακά. Ο Τραμπ μπορεί να είναι 70, αλλά έχει την κόμενα 40 χρονών εκεί τη γυναίκα. Μελάνια, και αυτός είναι ωραίος άντρας. Γιατί δεν μπορεί να πεις ότι 70 χρονών δεν είναι ωραίος άντρας ο Τραμπ. Παλίκαρος. Κρατιέται καλά, εννοείται. Φαντάζομαι στα 45, 50, 35 ήταν πέδαρος. Έτσι πώς τον είδα εγώ. Πρώτον. Δεύτερον, η Μέρκελ. Καταρχήν. Ως απατημένη έχει χάσει να πούμε πολλούς πόντους. Κατάλαβες, ο απατημένος. Ενώ η Κλίντον, άλλος... όχι η Μέρκελ. Clinton. Η Κλίντον, ως, ναι, απατημένη, ναι, ναι. Ως απατημένη. Ο άλλος, τρεις γάμους, αυτά και τα λοιπά. Πόσα θες, κυρά μου, δύο βίλες. Πριν από λίγο στο γυμναστήριο, με πήρε τηλέφωνο ένας χώρισα, λέει με τη γυναίκα μου, τι θα γίνει, το δικηγόρο και τα λοιπά. Του λέω, φτωχός άνθρωπος, είσαι, λέει, είναι. Την έδιωξα, λέει και τα λοιπά. Τι, δεν το κατάλαβα, λέω. Και τι κλαις τώρα. Το κλάμα σου λέω, πού πάει. Ο Τραμπ λέει, ο Τραμπ δεν άφησε καμία παραπονούμενη. Άμα πεθάνει ο Τραμπ και οι γυναίκες που τον έχουν χωρίσει, θα πάει και θα κλαίνε. Πιθανό λόγο. Κατάλαβες. Yeah. Η Κλίντον, με τον Λίμπρετς εκεί, έχασε μετά, πήρε κιλά. Μετά άρχισε να λιποθυμάει. Άρχισε να κλονίζεται η υγεία της. Όχι, κουτσάθηκε, όχι έκανε. Μετά, ξέρω εγώ, την έπεσε στην γραμματέα. Θα σα πω για τους εξωγήινους. Πέρα από αυτό, αντιπροσωπεύει το σύστημα. Ουσιαστικά αυτό. Το αμερικανικό κοινό ψήφισε τον Τραμπ γιατί θεώρησε ότι πάει κόντρα στο σύστημα. Έτσι. Ναι, ήταν αντισυστημικό. Θα φανεί και αυτό. Θα το δούμε. Ήταν ένας τρόπος να σταματήσουν την παγκοσμιοποίηση, δηλαδή την κοινώς λεγόμενη παγκόσμια δικτατορία. Ναι. Το έπαιξε και λίγο πατριώτης εκεί πέρα από τους Αμερικάνους. Δεν το έπαιξε γιατί 67 μέρες τώρα που είναι πρόεδρος. Θα φανεί. Ένα λεπτό. 67 μέρες που είναι πρόεδρος έχει κάνει ό,τι έχει τάξει χρονικά. Ένα-ένα δηλαδή, κάθε μέρα. Άρα ο Τραμπ είναι και φερέγγιος. Βέβαια. Σε αυτά που έχει υποσχεθεί. Ακριβώς. Δεν σαν το Τσίπρα να πούμε. Καμία σχέση. Όχι γήπεδα στον Παναθηναϊκό, γήπεδα στον ΠΑΟΚ, γήπεδα στην ΑΕ κτλ. Και. Έμφυα, μέμφυα και τα λοιπά, οι άλλοι, η αυλονή του, να μην τα πούμε τώρα, ενάρα. Δηλαδή ότι είπαν δεν κάναν τίποτα, ας πούμε, το κάναν μόνο για να πάρουν την εξουσία. Άρα ο Τραμπ έχει τα γκάτς που λένε. Guts, ναι. Guts, ναι. Μάλιστα. Άρα λες για να το τελειώσουμε, να την πέσουμε στον Τραμπ. Και να κάνουμε συμφωνία. Μάλιστα. Φυσικά. Τι λέτε εσείς, βλέπετε μια προοπτική εκεί πέρα. Ναι, προφανώς φυσικά και υπάρχει προοπτική, ναι. Ναι. Βέβαια ο Τραμπ, για να κάνει προοπτική με την Ελλάδα, θα πρέπει να αλλάξουν φιλοσοφία και οι Έλληνες, έτσι. Το καριολίκι αυτό το. Το κακό που πάθανε που λέγανε πρέπει να του ζητήσουν τουλάχιστον συγγνώμη του άνθρωπου ή μάρτον, ναι. Κύριε Πρωθυπουργέ. Ναι. Ακούστε, εγώ έχω πει πολλές φορές ότι το πολιτικό προσωπικό των τελευταίων ετών στην Ελλάδα είναι εισαγωγικά ελιποβάρες, κλείνουν τα εισαγωγικά, δεν θέλω να επεκταθώ παραπέρα, αλλά μπορείτε να ασχοληθείτε με πολύ σοβαρότερα θέματα. Θα πρέπει να ασχοληθείτε με το πώς θα γίνει η παραγωγή και όχι πώς θα συλλέγουμε φόρους από ανθρώπους που δεν έχουν να πληρώσουν. Θα πρέπει να εφαρμόσετε το σύνταγμα που λέει ότι οι Έλληνες πολίτες πρέπει να είναι εστεγασμένοι και επαρκώς ιτισμένοι. Για όνομα του Θεού δηλαδή, τι πρέπει να κάνουν εδώ αυτοί οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Τι πρέπει να γίνει, πέστε μας.
μου κάνετε βεγγέρες, μου φωνάζετε από εδώ και από εκεί διάφορους. Θα πάμε με εκείνον που έχει τα 100 κουστούμια, μήπως μας δώσει 2-3 να φοράμε κι εμείς. Το λέω έτσι απλά, αμάκα, ναι. Γιατί έτσι ναι. Το καταλαβαίνει ο Κυρμίτσος. Ναι. Και εγώ θέλω να καταλαβαίνει ο Κυρμίτσος, όχι ο δίθεν ο τάχα μου. Ο κύριος Μίτσος θέλω να καταλαβαίνει που κάθε μήνα κοιτάτε να του κόψετε ένα δεκάρικο για να μπορέσετε να πληρώσετε τους δανειστές. Ποιους δανειστές πέστε μας και πώς έγινε αυτό το χρέος. Έχω πει και άλλη φορά από εδώ ότι υπάρχει το λεγόμενο επαχθές χρέος. Σήμερα δεν πρόλαβα να δω τον κύριο Σιμίτη, ο οποίος δανειζόταν με 8%, όπως αργότερα και ο κύριος Καραμαλής. Έλεος κύριοι, τι το βγάζουν στην τηλεόραση τώρα να μας πει, που μας έλεγε το έργο, λέει, είναι μοκέτο. Η μοκέτα είναι ξένη λέξη. Τι μοκέτο μου λες κύριε μου, κοίτα και καθηγητής του Πανεπιστημίου. Σκεφτείτε δηλαδή οι φοιτητές του, τι ντουβάρια βγαίνανε από έναν άνθρωπο που δεν μπορούσε να σταυρώσει 10 λέξεις σωστά. Σας παρακαλώ δηλαδή, κοιτάξτε την πρωτογενή παραγωγή, βάλτε το στρατό να ανοίξει τα εργοστάσια να βγάζουμε φάρμακα να μην κάνουμε εισαγωγές, βάλτε τους αγρότες να έχουν γουρουνάκια να κόψουμε τα πόδια του κυρίου Ντάισελμπλουμ, ο οποίος είναι ο εθνικός χειροτρόφος της Ολλανδίας. Αυτός ο κύριος λιμένεται την Ελλάδα. Του δίνουμε λεφτά. Το καταλάβαμε. Το γνωρίζετε κύριε Πρωθυπουργέ αυτό. Το γνωρίζει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ή Υπανάπτυξης. Γιατί δεν υπάρχει καμία ανάπτυξη. Γνωρίζετε ότι στην Κρήτη μαζεύουν σαλιγκάρια και βγάζουν 100 και 150 ευρώ νυχτοκάματο οι άνθρωποι. Γιατί δεν βγαίνετε να τα πείτε κάποιος υπουργός, κάποιος εσείς. Είστε λέει και αριστερός. Σας παρακαλώ δηλαδή, αριστερό στα λόγια, στην πράξη δεν μου λες τίποτα. Αυτά που λες εσύ, ναι. Ο Μητσοτάκης βγήκε να τα πει έτσι όπως τα λες. Τον άκουσες σε μια αντιπολίτευση. Όχι, γιατί παιδιά. Είναι και αυτός μνημονιακός. Για πέστε μας, όχι, παιδιά. Και ο Μητσοτάκης, δηλαδή, ναι. Απλά προσπαθεί να κερδίσει αυτός την εξουσία, να ανέβει αυτός θέλει την εξουσία και κάνει πόλεμο ουσιαστικά στο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει. Αλλά δεν έχει χωρίς να προτείνει. Χωρίς να προτείνει. Χωρίς επιχειρήματα προτείνει. Συγκεκριμένα. Θα μιλήσω ένα λεπτό, Γιάννη, συγγνώμη παλικάρι μου. Ο Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, υποτίθεται ότι κάνει ένα πρόγραμμα και το εφαρμόζει χωρίς να το πιστεύει. Ενώ ο κύριος Μητσοτάκης, ο Κυριάκος, θα το κάνει γιατί το πιστεύει. Θυμίζω ότι έλεγε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ας πούμε, ότι αυτός είναι μνημονιακότερος του κυρίου Σόιμπλε. Δηλαδή είχαν έναν ανταγωνισμό, μια ευγενία μιλάδη έκρινα. Ποιος ήταν ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης, ναι, ναι. Ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Εδώ πέρα δεν είναι θέμα τα μνημόνια και τα δανεικά, ως πότε θα μας δίνουν δανεικά και ως πότε θα πουλάμε τα σημικά του σπιτιού. Δώσαμε τα αεροδρόμια, τα οποία τα είχαμε πληρώσει ο ελληνικός λαός και τα περισσότερα τα είχε φτιάξει η επταετία δικτατορία, πέστε τι, επανάσταση θέλετε, χούντα θέλετε, δεν με ενδιαφέρει εμένα η πινακίδα, με ενδιαφέρει τι σερβίρει το κατάστημα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τα πουλάνε τώρα τη ΔΕΗΛΗ, να μείνουμε και από ενέργεια δηλαδή ξεβράκωτη. Μπράβο, συγχαρητήρια, δηλαδή έτσι θα πάει. Παραγωγή δεν μπορούμε να κάνουμε πρωτογενή, δεν μπορούμε, έχουμε τόσες εκτάσεις. Ρίχνω μια ιδέα στον κύριο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Βάλτε τον κόσμο που έχει χέρσα χωράφια να φυτέψει αγριοαγκινάρες που γίνονται καύσιμο. Γιατί δεν το κάνετε αυτό το απλό που δεν θέλει τίποτα, σπόρο και θα βρέξει ο ύψιστος. Γιατί δεν το κάνετε αυτό το απλό, αυτό με τα γουρουνάκια που είπα προηγουμένως και την οποία ιδέα μου έδωσε ο γιατρός, ο κτηνίατρος, ο Βασίλης που έρχεται εδώ, ο Ηρακλειδέας. Μου λέει ότι μία γουρούνα μάνα δίνει 22 γουρουνάκια το χρόνο στη βιομηχανία κρέατος. Το ακούω εγώ και αφού το ακούω βγαίνω λοιπόν και λέω, για να μην κάνω ότι τα ξέρω όλα, εγώ δεν τα ξέρω όλα, εγώ ξέρω κάποια πράγματα λίγα αλλά τα ξέρω σωστά, και λέω ορίστε βάλτε τον κόσμο να κάνει αυτή τη δουλειά, να μην εισάγουμε από την Ολλανδία. Απλό, λέω, ναι απλό, πολύ αργά. Πάμε.
Πάμε διάλειμμα, έχουμε ΠΑΟΚ, κατάθεση στόχων. Όχι, ωραία τα είπε. Τα αφήσαμε. Πάμε διάλειμμα, έχουμε πολύ ΠΑΟΚ, έχουμε Ολυμπιακό, έχουμε ατυχήματα, έχουμε τράκες, έχουμε κοινωνικά θέματα. Πάμε γρήγορα στο διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πίτσα. Πεπερώνι. Πεινάς. Έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, άρα το αφήνουμε το πολιτικό, έχουμε πολλά θέματα. Ναι. Είχαμε Αμερική με τον Ιβάν να πηγαίνει, με κατάθεση στόχων. Με τον Γαλακτόπουλο, να πούμε, τον Πέτρο, όχι τον Παλαιστή, τον άλλον. Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Νέας Υόρκης, μίλησε στο Μετρόπολης, ο Σαββίδης είναι εθνικό κεφάλαιο, γλύψιμο μεγάλο κτλ. Αναμενόμενο. Βγήκε μια κουβέντα που έχει γίνει με τον Τσίπρα, δίθεν για γήπεδο κτλ. Μάλλον. Θα, ναι, αν θα κάνει γήπεδο ο ΠΑΟΚ, από ό,τι φαίνεται θα γίνει στην Κούμπα. Αυτό θέλει και ο Ιβάν Σαββίδης. Νομίζω ότι μια προοπτική είναι να γίνει ένα τέτοιο γήπεδο, αλλά τον ΠΑΟΚ δεν το νοιάζει το γήπεδο, το νοιάζει το πρωτάθλημα. Σε δεύτερη μοίρα το γήπεδο, Κώστα. Ναι. Μια συμπάθεια στους κοντούς την έχει. Με Σαλπιγκίδη να τον αναδεικνύει ότι θα τον πάρει στην ΠΑΕ, να τον δώσει πόστο καναφράγκο κτλ. Αυτό δεν άρεσε τους ΠΑΟΚ. Βγάλαν μια ανακοίνωση, να πούμε, ο Πανελλήνιος κάτω στην Αθήνα, μόνο αυτός. Έβγαλε ο σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Αθηνών με ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του και λέει πως ο Δημήτρης Σαλπιγκίδης είναι ανεπιθύμητος για τους ίδιους και δεν πρέπει να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ σε κάποιο πόστο. Εγώ διαφωνώ. Για μένα, εγώ το συμπαθώ τον Σαλπιγκίδη, δεν συμμερίζουμε την άποψη. Παρεπιπτόντως και εγώ. Το συμπαθείς, ε? Βεβαίως, είναι σοβαρό παιδί. Ναι. Φυσικά. Ναι. Τώρα αυτά που ακούγονται, όποιος έχει να προσφέρει, αυτόν πρέπει να πάρουμε στην ομάδα. Ναι. Δεν πρέπει να έχουμε ως κριτήριο ποιος είναι αγαπητός. Ναι. Λες, ε? Έτσι λέω εγώ. Μάλιστα. Μα συγγνώμη κιόλας. Ναι. Συγγνώμη για τη φλιαρία μου. Ναι, φλιαρία, ναι. Αλλά τον άνθρωπο αυτόν, τον Σαλπιγκίδη, δεν τον είχα ακούσει εγώ να βγαίνει να λέει καμιά υπερβολή ποτέ του και πάντα έλεγε πράγματα τα οποία ήταν εφικτά. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Αν τώρα αυτό δεν αρέσει σε κάποιους και τους αρέσει ο αέρας στα μυαλά, τι να κάνουμε. Κάτσε να δω, είπα οξύδες. Δεν τον αντιπαθούμε, λέει. Που είναι νέα παιδιά. Ακριβώς, εσύ Κώστα. Οι άλλοι γιατί τον αντιπαθούν, δηλαδή. Και λέει, βγάλαν ανακοίνωση εναντίον του κτλ. Δεν ξέρω γιατί τον αντιπαθούν. Τον προδότη το Σαλπιγκίδη, εντάξει. Επειδή προδότη. Τώρα βγάλαν και άλλη ανακοίνωση. Εγώ διαφωνώ. Οι παοξίδες, σύσσωμοι λέει οι σύνδεσμοι, τώρα πριν από λίγο τα έμαθα. Δεν γουστάρουν τον πρόεδρο του Βόλεϊ, να πούμε, γιατί έδιωξε το Καλμαζίδη. Μεγάλη αχαριστία. Ναι. Αμαρτία, τον άνθρωπο δεν τον ξέρω, αλλά πού θα βλέπανε δύο πρωταθλήματα αν δεν ήταν εκείνος, να μην τα λέμε τώρα. Είναι ο αρχιτέκτονας των δύο συνεχόμενων πρωταθλημάτων του ΠΑΟΚ. Για το θέμα του Τραμπ, να τον πάρουμε, ναι. Έχει παρέμβαση, λέει, το θέμα του Τραμπ. Ναι. Να ακούσουμε, γιατί έχουμε πολύ ΠΑΟΚ, έχουμε πολύ ΑΕΠ. Ναι. Θα το συζητήσουμε. Ναι, τον ακούμε τον φίλο από Αμερική, είπαμε, ή Ολλανδία. Ολλανδία. Για να ακούσουμε. Ναι.
Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, αυτά που λέει ο Μαλάτος για τον Τραμπ, που λέει για πατριώτης και τέτοια. Ναι, ναι. Να θυμίσω ότι ο Τραμπ δεν πήγε στο Βιετνάμ, γιατί είχε, λέει και καλά, μια παραμόρφωση στην Πατούσα, που είναι το 83% του πληθυσμού. Δηλαδή, πληρώσαν οι γονείς που είχαν τα λεφτά, ο τύπος δεν πήγε στο Βιετνάμ. Και κάποιοι κριτικάρει τώρα, να πούμε, το Μακέιν και κάποιους άλλους που πήγαν, ξέρω εγώ, που είναι στο Κογκρέσο. Και πουλάει τρέλα. Έπινε τα ρουφούσε και έπινε ξύδια και είχε τις γυναίκες και άλλοι που σκοτωνόντουσαν στον πόλεμο και το παίζει πατριώτη. Ναι. Δεν πήγε στον πόλεμο, λέει, έκανε ότι είχε πλατυπόδια. Συγγνώμη. Είναι ο πρώτος πρόεδρος που δεν έδειξε πόσες φορές έχει πληρώσει. Ο μοναδικός στην ιστορία. 250 χρόνια που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ο μοναδικός πρόεδρος που δεν έχει δείξει πόσες φορές έχει πληρώσει. Έχουν φαλερίσει οι εταιρείες του 6 φορές. Απλά έχει λεφτά και κάνει βρώμικα παιχνίδια. Και τώρα το παίζουν ότι δεν είναι συστημικό. Ο Τραμπ είναι το σύστημα. Πούλησε τρέλα εκεί πέρα λαϊκισμό, είναι καλός businessman, ας πούμε. Και όσο αφορά για την Ελλάδα που λέτε, άμα δείτε ποιος είναι δεξί χέρι του Τραμπ, σε κύριε θες, γιατί υπάρχει ένας Έλληνος μέσα στην καμπάνια, που έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην καμπάνια του. Ποιος είναι? Μ' ακούτε, ναι. Είναι δεξί χέρι του Ερντογάν. Νομίζω πως κόρηκε κανένα, συγγνώμη. Είναι δεξί χέρι του Ερντογάν. Δηλαδή μην περιμένετε πολλά. Τρέλα πουλάει. Και είναι μούφας δηλαδή, λέει. Ναι. Μούφας, τελείως. Εγώ διαφωνώ και θα περιμένω ένα-δύο μήνες να δούμε τι από όλα αυτά που είπαμε θα γίνει. Και για όσο αφορά ανάψη τη γυναίκα στην οικονομημένη, από τη μία γυναίκα του τον τρέξα δικαστήρια για βιασμό. Η πρώην γυναίκα του. Καλά τώρα, εντάξει. Για βιασμό τον τρέχει η πρώην, μάλιστα. Λοιπόν. Βίασε τη γυναίκα του δηλαδή. Κάτσε λίγο να καταλάβω. Στάσου λίγο. Βίασε τη γυναίκα του δηλαδή. Την πρώην γυναίκα του, ναι. Μάλλον θα θέλει παραπάνω λεπτά. Ήταν ο λόγος. Λοιπόν, αυτό ας πούμε ότι μπορεί να είναι και έτσι. Εγώ θέλω τώρα σε ένα Ραπτόπουλο μια ερώτηση. Μάλιστα. Εσύ τώρα θα εμπιστευόσουνα για πρόεδρο για έναν τύπο ο οποίος έχει δάχτυλα μικρότερα της ευγενίας. Γιατί ξέρεις με τα μικρά δάχτυλα, ξέρεις με τι άλλο μικρό πάνε. Θα εμπιστευόσουν τώρα πέσα. Για ποιον να μιλάς? Για τον Τραμπ. Άμα δεις τα δάχτυλα του Τραμπ, είναι πιο μικρά. Εγώ ξέρω τα δάχτυλα του Τσίπρα που μου έχουν κάνει κολονοσκόπηση. Εσύ προτιμάς τα δάχτυλα του Τσίπρα δηλαδή? Εγώ δεν θέλω κομπλεξικούς ανθρώπους. Τύπος είναι κομπλεξικός και βγάζει κόμπλεξη κάθε. Ποιον προτιμάς? Για όνομα. Κάτσε να μάθουμε. Είναι άποψη, είναι δημοκρατία. Δηλαδή. Όχι δημοκρατία, δε. Ναι, είναι κατανοητό. Επειδή επιχειρηματολογείς και ο Μαλάτος επιχειρηματολογεί και τα παιδιά εδώ, Γιάννης. Επί του επιστητού επιχειρηματολόγησα εγώ. Λέει. Όχι αν είχε πλατυποδία, ήταν τους δαμπάνης, πώς το λέτε. Δεν πήγε, πέρα. Λέει, στον πόλεμο και κάνει τον πατριώτη. Κάτσε. Ναι. Εσύ τώρα τι προτείνεις στο αυτό που. Τι αντιπροτείνεις στο κομμάτι, να πούμε, που λέει ο Μαλάτος. Πώς θα βγάλουμε τα πετρέλαια, δηλαδή. Πώς θα βγάλουμε, δηλαδή, τι προτείνεις εσύ? Εγώ, φίλε, εγώ επειδή άμα να μπουν στη δουλειά σε Έλληνες και Τούρκοι με τα πετρέλα. Ναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν πιστεύω με κανένα από τους δύο. Γιατί να μπουν και Τούρκοι? Είναι μηδενιστής, δεν γουστάρει. Γιατί να μπουν και Τούρκοι? Ας μπουν μόνο Έλληνες, δεν ξέρω. Σου λέω ότι και οι Τούρκοι έχουν κάποια κομμάτια. Ναι. Σου λέω ότι Έλληνες, που τα παίρνουμε όλα εμείς. Έτσι θα ισχυρίζεσαι, γιατί το Αιγαίο είναι ελληνική θάλασσα, ξέρετε. Όχι, ναι, συμφωνώ. Απλά πιστεύω θα μπουν και Τούρκοι, λέω τώρα. Εγώ δεν μας εμπιστεύομαι να ανοίξουν τρύπα. Σε περιοχή που παίζουν σεισμοί στα 2.000 μέτρα βάθος, πιστεύω ότι θα εξαφανιστεί η θάλασσα. Γι' αυτό τον λόγο. Μακάρι να μπορέσουμε, μακάρι να έχουμε την τεχνογνωσία, αλλά εγώ δεν πιστεύω. Με κάποια θα γίνει, κάποια κουτσουκέλα θα γίνει και θα τρέχουμε. Δεν θα έχουμε θάλασσα για 50 χρόνια. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Κατανόητο. Ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια, πρέπει να υπάρχουν και αντίθετες απόψεις και να επιχειρηματολογούνται. Γιατί καμιά κουβέντα βγαίνει, ναι. Καμιά αντίρρηση. Πάντως πρόταση, ναι. Δεν ακούσαμε, ακούγαμε για τον Τραμπ ότι είναι πλατυποδία, όχι, λέει, είπε, μικρά είπε, δάχτυλα. Είπε, όχι, είπε κάποια επιχειρήματα, είπε ότι παίζει τον πατριώτη ενώ δεν είχε πάει να πολεμήσει τον πόλεμο του Βιετνάμ. Είπε ότι... βίασε τη γυναίκα του και... Εντάξει, αυτό τώρα. Εγώ αν είχε βιάσει την πεθερά του μπορεί να το πίστευα, αλλά τη γυναίκα του δεν τον πιστεύω. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής είναι διακοσμητικός. Η Wall Street κυβερνά, λέει ο γιατρός Ηρακλειδέας. Άρα λένε ότι όλοι είναι διακοσμητικοί, όπως και ο Κέννεντι και τα λοιπά. Ήταν ιστορία για αρκούδες και ο Κέννεντι. Καλά. Ναι. Κομμουνιστής, rapto.gr. Λοιπόν, rapto.gr. Αν χάσαμε κάποια τηλεοπτική ραδιοφωνική εκπομπή, μπορούμε να την ακούσουμε οποιαδήποτε στιγμή στο rapto.gr. Μ' αρέσουν τα επιχειρήματα, μ' αρέσουν οι τοποθετήσεις, μ' αρέσει η κουβέντα να ξεφεύγει από το ποδόσφαιρο.
Μιλήσαμε για ΠΑΟΚ, μιλήσαμε για Αμερική. Πήγε και ο Σαββίδης, είναι σεβαστό πρόσωπο. Εντάξει. Τον αγαπάνε οι ομογενείς. Άνοιξε και το σύνδεσμο εκεί και τα λοιπά. Πήρε τους κοντούς, πήγε Σαλπιγκίδες και τα λοιπά. Έβγαλε ο Πανελλήνιος. Αυτά τα είπα εγώ πριν 10 μέρες. Δηλαδή, δεν θέλω να υπάρχει ηγέτη και κανένα. Λέω εσύ, αυτό που πήρε ο άνθρωπο. Καταρχήν, πε στην Αμερική. Ωραία. Είσαι σεβαστό άτομο. Εσύ. Είσαι κύριος. Είσαι πολιτικός παράγων και παράγων ποδοσφαίρου. Άρα είσαι εξέχουσα φυσιογνωμία. Αντιπροσωπεύεις χιλιάδες κόσμο. Και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι και στο πολιτικό και στο ποντιακό κτλ. Είσαι δηλαδή πλατιάς μάζας άνθρωπος. Λίγο το επικοινωνιακό να δει. Λίγο το επικοινωνιακό να δει. Επικοινωνιακά ήταν λάθος. Δεν πας τώρα με τους κοντούς εκεί πέρα. Πρώτον, δεν πας με τους αντιπαθητικούς. Πάρε με ηγετικές φυσιογνωμίες. Ακριβώς. Δηλαδή, Τουρσουνίδης. Μεγάλο ταλέντο, το έριξε στα ζεμπέκικα κτλ. Πρωτάθλημα δεν πήρε, κύπελλο δεν πήρε. Το παιδί δεν πήγε στον Παναθηναϊκό που το ζήτησε ο Βαρδινογιάννης. Εντάξει, ωραία κτλ. Μεγάλη ταλεντάρα. Το ξέρω εγώ από είμαστε σχεδόν συνομήλικοι. Μεγάλη ταλεντάρα. Ναι. Δηλαδή ήταν ο μόνος από όλους αυτούς που ακούμε. Που Πέλκες, Μιστακίδηδες κτλ. Τα παιδιά Ναγκερά κτλ. Όλοι αυτοί οι καινούργοι που βγήκανε, ο μόνος που θα μπορούσε να φτάσει τον Κούδα εκείνη την εποχή. Αν γινόταν αθλητής και έπαιζε και στο κέντρο, γιατί και ο Γιώργος ξεκίνησε σαν δεξί εξτρέμ, ο Κούδας, θα μπορούσε μόνο αυτός να τον φτάσει. Το κεφάλι του το ξερό, τα ουίσκι του και οι παρέες του οι κακές. Συμφωνώ απόλυτα. Πάμε παρακάτω. Μεγάλος παιχταράς ο Τουρσουνίδης. Ναι. Στο λέω εγώ. Παιχταρός. Σήμερα ο Τουρσουνίδης έπρεπε να έχει δύο πολυκατοικίες να νοικιάζει τα μαγαζιά και τα σπίτια και να ζει από τα τέτοια, για τέτοιο ταλέντο μιλάμε. Τέλος πάντων. Αλεξανδρίδης. Αχώνευτος. Τον είχαν στις ακαδημίες. Το βρίζανε, μαλώνανε, τα βάλε με τον Αναστασιάδη, χώρισε τον πάω. Φυσιογνωμία νοσηρή να πούμε. Μετά ο Πέλιος. Ο Πέλιος στο λαό του ΠΑΟΚ δεν κάνει κλικ. Γιατί σου λέει καλά, πρόδωσε στον Ηρακλή, μόνο γιατί πέπεσαν Ηρακλήδης και τα λοιπά. Οι άλλοι λένε καλά, έκανε, πάλι διχαστικός. Και ο άλλος ποιος ήτανε? Ο Σαλπιγκίδης. Και ο Σαλπιγκίδης. Μα πας στο Σαλπιγκίδη και αφήνεις έξω τον Γκαρσία. Αφήνεις έξω τον Κούδα, αφήνεις τον Γκουερίνο, αφήνεις έξω το Σαράφι, αφήνεις έξω τον Τερζανίδη. Τον Κούλη τον Αποστολίδη που είναι και γράμματος ο άνθρωπος. Γράμματος και στην Αμερική έχει κάνει και ο Κίσιγκερ το φωνάζανε τον Κούλη τον Αποστολίδη. Φοβερός τύπος. Το επικοινωνιακό. Πήγε λοιπόν εκεί, έκανε εξαγγελίες, μίλησε για γήπεδα. Εγώ προτείνω την Νέα Τούμπα σαν ιστορία. Νομίζω ότι μπορεί μόνο ο Ιβάν Σαββίδης να την κάνει όπως πρέπει. Δηλαδή μια ανακαίνιση εννοείς. Ο Σαββίδης μπορεί να κάνει την Τούμπα πώς. Να είναι και οπαδικό το γήπεδο, δηλαδή να συνδυάσει το οπαδικό, μην χάσει την οπαδικότητά του το γήπεδο, την ηχητική του, γιατί είναι τρομερή ηχητική ο ΠΑΟΚ. Βέβαια, τεράστια ηχητική το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ένας λόγος δηλαδή που η βοή ήταν πολύ μεγάλη ήταν όχι μόνο ο κόσμος, αλλά και η θέση του γήπεδου. Έτσι. Λεπτομέρεια τώρα μιλάμε. Σωστό. Ναι. Σωστό. Να, και να το κάνει και λίγο πιο στα σύγχρονα δεδομένα. Δεν μπορεί να έχει το μουσλούκι που ο Λόραντ ξυριζόταν το 1976, ξέρω εγώ, στη θύρα 7. Να κάνει και ένα πάρκινγκ, να κάνει και ένα αυτό. Δηλαδή να το κάνει μεταξύ. Να είναι οπαδικό. Να είναι οπαδικό. Και εξυγχρονισμένο. Ναι, και να κόψει αυτή την ιστορία. Το γύρω-γύρω. Ναι. Το ταρτάν. Η Τούμπα δεν πρέπει να έχει ταρτάν. Δεν πρέπει να έχει στίβο. Δεν πρέπει να έχει στίβο η Τούμπα. Με την ανακαίνιση συμφωνώ εγώ μαζί σου. 100%. Βέβαια. Με το νέο γήπεδο διαφωνώ. Ναι. Που λέγανε για. Να κρατάς, ναι, όχι. Όχι. Και σαν... μια καλή ανακαίνιση το γήπεδο. Και σαν τρίτο, αν μου επιτρέπετε. Ναι, σαν ουδέτερο, ναι. Συμφωνώ και εγώ με την ανακαίνιση και μάλιστα γύρω-γύρω μπορεί να έχει κάτω καταστήματα και τα λοιπά, να υπάρχει και μια αγορά. Βέβαια. Λοιπόν, πολύ καλή πρόταση. Νέο ατύχημα, δυστύχημα. Αυτή τη φορά. Αφημιστικό. Ναι. Να τραβήξουμε λίγο τα αυτή του Πέλκα και όλο τον πιτσιρικάδο. Ανέβασε ένα βίντεο. Ρε Πέλκα. Τρέχεις με 210. Και εκεί την ώρα που τρέχεις με 210. Βγάζει και βίντεο. Βγάζεις εκεί την ώρα βίντεο. Δηλαδή το ένα χέρι πιάνει το τιμόνι και το άλλο χέρι πιάνει το. Πώς το λένε? Το κινητό. Το κινητό. Και βγάζεις το βίντεο. Πρε πουλάκι μου, ας το πει και ο μπαμπάς σου αυτά. Θες να τρέξεις με 210. Κακώς τρέχεις, αλλά δεν μπορώ να σου κάνω εγώ τον έξυπνο γιατί και εγώ αν είχα μάξι που πιάνει 230 και 240 θα το πάταγα. Σήμερα ήμουνα με τον γιατρό μου το Φίστα στην προπόνηση, τον Νίκο. Απέναντι από τον Κιανό Σταυρό, κάναμε γυμναστική και σε ένα διάλειμμα αυτή λέγαμε και οι δυο, συνομήλικοι σχεδόν, λέω ρε Νίκο, του λέω. Δηλαδή τώρα εσύ πώς το κρίνεις και είσαι και μορφωμένος άνθρωπος κτλ. Μου λέει να σου πω κάτι, αυτοί που κατηγορούν, μου λέει τα παιδιά,
γιατί έτρεχε, γιατί έκανε κτλ. Άμα τους δώσεις, λέει, στα 45 τους, στα 50 τους, στα 60 τους, στα 70 τους, ένα τέτοιο αμάξι, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα το πατήσουν. Και τι μου λέει, αν δεν το πατήσουν δεν είναι normal. Έχει δίκιο. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει. Δηλαδή, εμένα τώρα, άμα μου δώσεις έτσι την αδρεναλίνη που έχω εγώ, φαντάζεσαι πως ήμουν 20 χρονών στην ηλικία σου. Φαντάζομαι. Φαντάζεσαι. Να μου δώσεις εμένα μια καρέρα τώρα με 270 άλογα, 1200 κιλά κτλ. Και να μου πεις, Ραπτόπουλε, πάμε μέχρι την Κατερίνη μια βόλτα. Τι απαγούμε, 140 νομίζεις. Δεν θα την πατήσω. Αλλά προσοχή και στα νέα τα παιδιά που έχουν τη δυνατότητα να έχουν άλογα, αν θέλετε να βγάλεις το κοντέρ τηλέφωνο, φωτογραφία, πάρτε μια γκόμενα που έχετε δίπλα σας ή έναν φίλο σας κολλητό και πάρτε τον από πίσω και πες όταν πιάσω τα 220 να πούμε, εσύ θα είσαι αφοσιωμένος. Ακριβώς. Να είσαι αφοσιωμένος, ρε παιδί μου. Να γλιτώσουμε καταστάσεις. Και δεν είναι και ωραίο πράγμα τώρα να το βγάζεις και βίντεο. Τρέξτε τη μπόρση 210 πόσα θες. Εντάξει. Εντάξει. Τι μου το βγάζεις και βίντεο. Το βγάζεις γιατί θέλει να. Καλά. Εντάξει. Ο Πέλκας έκανε και άλλα πράγματα. Και άλλα πράγματα. Έκανε και like στο Τζαβέλα. Δεν βαδίζει έκανε καλά ο Πέλκας. Δεν πάει καλά ο Πέλκας. Ο Πέλκας δεν τραβάει καλά. Ενώ είναι καλό φορ. Δεύτερο. Αγωνιστικά δεν βγήκε αυτό που περιμέναμε όλοι. Είναι απλά ένα. Τον αναλύσαμε τον Πέλκα. Ο Πέλκας είναι. Πει, ναι. Δεύτερο σέντερ φορ. Ναι. Μόνο. Στο ρίσκο του ΠΑΟΚ τον κολλάζει δεύτερο στο φορ και στο ρίσκο του ΠΑΟΚ θα βρει ευκαιρία να τυχωθεί ανάμεσα στο στόπερ και στον μπακ, το δεξί ή τον αριστερό. Έχει την έκρηξη στα πρώτα μέτρα και το καλό τελείωμα. Αυτό είναι. Πολύ καλό. Βλέπε το μάτς με τον Πανιόνι που έκανε τον γκολ. Αυτό το πράγμα είναι ο Πέλκας. Δεν μπορεί να βγει. Και κακώς έδειξε τα μέζεά του στον Ιβιτς. Γιατί? Γιατί ο Ιβιτς του δώσε την ευκαιρία και εξτρέμ να βγει. Και δεκάρι. Ιδιαίτερα όμως του έδωσε άπειρες ευκαιρίες να βγει σαν δεκάρι. Δεκάρι ο Πέλκας δεν βγαίνει. Να το προχωρήσω πιο πέρα. Ούτε ο Ουάρντα βγαίνει δεκάρι. Ούτε ο Μπίσεσβαρ βγαίνει δεκάρι και παοξίδες. Αν θέλετε τερματοφύλακα, θα πάρετε τερματοφύλακα. Καλά το σαχλαμαρίκι ότι ο Ρομπέρτο θα έρθει στον ΠΑΟΚ είναι λαϊκισμός, πουλήσουμε κανένα φίλο. Δεν πιστεύει κανένας. Εντάξει τώρα, δεν βγήκε κανένας Ρομπέρτο. Θα φέρουν τερματοφύλακα από τον Κοντρέρας, καλός να είναι. Σέντερ μπακ οπωσδήποτε στη θέση του Βαρέλα που το παιδί δεν είναι για πρωταθλητισμό. Πάει, τελείωσε. Δεν είναι για πρωταθλητισμό. Θες και προσωπικότητα εκεί πέρα που κάνω. Θες οπωσδήποτε δεκάρι να γίνει καλά το Πρίγιοβιτς, ο οποίος σήμερα η είδηση ήρθε από το Ζαΐρι. Τη φόρεσε πάει παπούτσι, καλά, πάει καλά. Φόρεσε παπούτσι. Έτρεξε, άκουσα. Πεδαράς είναι. Και οι πεδαράδες δεν είναι καλύτερα και τα κόκαλα του. Πεδαράς είναι. Προφάνως. Είναι πεδαράς. Και άμα τον έχει στο δεύτερο. Εδώ παίζεται μέσα στο. Στη Ρεβάν θα παίξει ο Πρίγιοβιτς. Άμα παίξει στη Ρεβάν ο Πρίγιοβιτς, ο ΠΑΟΚ το καλό που θα κάνει στο λεωφόρο είναι μπα χάσει με ένα 0. Μπορεί να φέρει πρέπει 0-0. Να σκοράρει εκεί μέσα. Εντάξει. Και η μόνη περίπτωση που σκοράρει είναι να παίξει με ταχύτητα στο χώρο, όπως έχεις πει. Αυτό. Πέδρο Ενρίκε μπροστά, Μιχτάκη μπροστά. Άμα βάλει Κλάους ή Κουλούρη, άστα. Την κάτσατε την. Άστα. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο ουδέτερος εδώ. Συμφωνώ. Πολύ ωραία. 9.55 κενό μήνυμα στο 54.340. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Λέω 4.87. Αυτά που λέει ο κύριος Μαλάτος για την Ελλάδα και τα περί ανάπτυξης τα λέει κατά καιρούς ο Ηλίας Κασιδιάρης. Γιάννης από Άγκιστρο. Θέλει να σε πει δηλαδή ότι. Καμία σχέση, κύριε μου. Ναι. Αυτά είναι γνώση και εμπειρία. Ναι. Δεν ακούω τον κύριο Κασιδιάρη. Εσείς που τον ακούτε και τα λέτε αυτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι ένα απόσταγμα εμπειρίας γιατί κοντεύω σε μερικές μέρες να κλείσω τα 60. Πότε τα κλείνεις? Στις 19 Απριλίου. Ο κύριος Σαββίδης με πρόλαβε. Είναι... Θα, ναι. Θα κεράσεις. Θα κεράσουμε, βεβαίως. Λοιπόν... Κάνε ψυχμένο καλαμαράκι. Θα κεράσεις. Θα κεράσω. Γιατί και στη γιορτή μου δεν κέρασα. Μην αφήνουμε τίποτα. Ναι. Ωραία. Σε κολλάω τώρα. Πάμε. Ναι. Καλά μου κάνεις. Ναι. Λοιπόν, δεν ακούω κανένα κύριο Κασιδιάρη, αγαπητέ, γιατί δεν υπάρχει κάποιο μέσο που να μπορείς να ακούσεις ακόμα και αυτούς τους ανθρώπους. Να τη ρίχνεις πόντα. Εγώ δεν αποκλείω κανέναν Έλληνα, ούτε ακόμα και τον κύριο Κουτσούμπα, να τον ακούσουμε και τον κύριο Κουτσούμπα. Βεβαίως. Τι είναι αυτά που γράφετε τώρα. Δεν είμαι σε κανένα κόμμα εγώ, το ξέρει και ο κύριος Ραπτόπουλος, το έχω πει και άλλες φορές ήσουν από εδώ. Πασόκ μικρός και μετά έγινε... Μέχρι το 96. Ναι. Που ζούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Μετά δεν ήμουν Πασόκ. Σιγά μην είμαι... δηλαδή. Με το Σιμίτι, όχι, δεν είμαι προσωπολάτρης. Απλά πίστευα ότι εκείνη πέθανε τη στιγμή, τώρα, εκείνα τα χρόνια, ναι. Ότι ήταν ο καλύτερος από τους υπόλοιπους. Μάλιστα. Απλά, τίποτα παραπέρα. Κάτσε όπως τώρα, έχω ένσταση. Να την φεύγει ακούσουμε. Φεύγει τον Ιούλιο, αν δεν κάνω λάθος, το 96 ο Ανδρέας. Τον Ιούνιο, ναι. Ιούνιο έφυγε ο Λάκης ο Πετρόπουλος. Α, ναι, Ιούνιο, ναι. Και ο Ιούλιο Βουγιουκλάκη. Ναι. Σε ένα καλοκαίρι.
προπονητής εθνικής, πρωθυπουργός Ανδρέας και Αλίκη. Λοιπόν, ναι. Ίδια ημερομηνία, ίδιο καλοκαίρι. Ναι. Λοιπόν, εσύ τώρα, σε ένα μήνα που ήρθε ο Σιμίτης, δηλαδή δεν πρόλαβες να τον δεις. Να πεις ρε παιδί μου, θα κάτσω ένα χρόνο να δω τι θα κάνει και ο Σιμίτης. Αμέσως τον απέρριψες, αυτό φυσικά θέλω. Φυσικά και τον απέρριψα γιατί. Κάτσε, έχει ουσία αυτό που λέω. Καλά δεν λέω, Γιάννη. Πολύ δηλαδή, καλά. Πεθαίνει ο Ανδρέας και πάει ο Σιμίτης. Ναι. Ο Σιμίτης δηλαδή την πρώτη εβδομάδα που ήρθε. Ο Σιμίτης είχε μια προϊστορία στο Πασόκ, ήταν υπουργός και τον είχε αποπέμψει. Τον είχε αποπέμψει, ο Ανδρέας ο Παπανδρέου διότι. Δεν εφήρμοζε αυτά τα οποία έλεγε η κυβέρνηση, αλλά εφήρμοζε πότε τον απέμψε, πράγματα. Δηλαδή, πριν, μιλάω με τώρα. Με τον Καράγιωργα που λες. Όχι, τότε με τον Καράγιωργα. Ο Καράγιωργα ήταν μετά με το ειδικό δικαστήριο και τα χρήματα, τα 2 εκατομμύρια που του είχε βάλει ο γραμματέας. Ο Πουτσόγιωργας. Καράγιωργας. Ο Καράγιωργας ήταν επί 7 ετίας που έβαζε βόμβες. Ναι. Αυτός είναι άλλος ο Σάκης Καράγιωργας. Δεν γνωρίζω αν έβαζε με το Σιμίτη βόμβες. Ναι. Εκείνο που ξέρω όμως είναι ότι ο Σιμίτης είχε μια προϊστορία στο Πασόκ. Ναι. Ήτανε κόντρα με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Α, ήταν αντιπολίτευση δηλαδή. Βέβαια. Ναι. Παρεπιπτόντως να πω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί μου λες ότι τον υποστήριζα λόγω του ότι ήταν λίγο καλύτερος από τους υπόλοιπους. Ναι. Καλύτερο. Ναι, ναι, ναι. Μπορούσε να έχει κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα και κάποιες. Άλλες παροχές που εξασφάλισε στην Ελλάδα. Ναι. Αλλά ήταν λάτρης των κυριών. Κακό είναι αυτό. Του εδίου. Του εδίου. Οπότε του έτρωγε πάρα πολύ χρόνο αυτό. Χρόνο, και ναι. Πάρα πολύ σκέψη. Α. Οπότε δεν μπορούσε να είναι ξελαμπικαρισμένος να χαράξει μια πορεία να την ακολουθήσει. Αυτό τον ήταν όπου πάει βάρκα. Ναι. Και αυτός. Ήταν και πότης, λέτε. Ναι, έπινε, ναι. Βέβαια, ούτε συζήτηση. Κάτι έπινε, κυκλώτα. Έτρωγε, ναι, τα πάντα. Εγώ τον έβλεπα δηλαδή σε μια ταβέρνα. Δηλαδή 77 που πήγε και πολύ του ήταν. Ναι. Το έχει κλείσει, μπορώ να την πω, την ταβέρνα. Αμέ. Στην Γλυφάδα. Έχει κλείσει. Η Εβί Εβάν ήταν μια ταβέρνα και ερχότανε και μάλιστα τον τάιζε και η Μιμή. Και εντάξει, ήταν θέαμα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τον τάιζε με το χέρι δηλαδή. Με το πιρούνι. Με το πιρούνι. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι ο άνθρωπος ναι. Μπορούσε να έχει κάνει 10 φορές περισσότερα πράγματα, δεν τα έκανε για το ήταν λόγο για το συγκεκριμένο. Άρα ναι. Λοιπόν τελειώσαμε με το Σιμίτη, δεν το γούσταρες από την αρχή. Όχι, γιατί ναι. Δεν ήταν, δεν είχε σοσιαλιστικές βλέψεις εκείνος. Ναι. Εκείνος ήταν αυτό, παγκοσμιοποιητής. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Τέλειος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είχε και τον αδερφό του Σιμένων στέλεχος στη Γερμανία ναι. Και εφήρμοζε πρακτικές που βόλευαν τους Γερμανούς, σε όποιο υπουργείο και να πήγαινε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είχα προβλέψει, βέβαια εσείς τότε δεν είσαστε φίλοι μου δυστυχώς για μένα, να είχα και τότε τόσο καλούς φίλους, αλλά εν πάση περιπτώσει είχα προβλέψει ότι αυτός θα μας κάνει πράγματα τα οποία δεν θα προλάβουμε να αντιδράσουμε και έτσι και έγινε, μας έβαλε στο ευρώ χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Έκανε δημιουργική λογιστική, έκανε κάτι ομόλογα σαν αυτά του Σόρα. Και από εκεί και πέρα αυτόν δεν τον εδίωξε κανένας γιατί ήταν ο Σιμίτης, ενώ το Σόρα που ήταν ένας φουκαράς πλακάς από την Πάτρα που έκανε πλάκα μάλλον, τον κυνηγάνε. Το ίδιο πράγμα έκανε για να μας βάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να πω και κάτι τελευταίο. Είχα ρωτήσει τον Ρότσαϊλντ κάποια στιγμή. Ρότσαϊλντ, ο Ρότσιλντ που λέει. Ναι. Έναν από τους τρεις που κάνουν κουμάντο στον κόσμο. Λοιπόν, το Ρότσιλντ. Τον ρώτησε να πούμε εσύ, το Ρότσιλντ. Όχι, το είχε πει. Α, ναι, είχε δει, λες, ναι. Ναι. Είχε πει, όχι, όχι, δεν το ξέρω. Άμα τον ήξερα, θα ζήταγα χάρη. Θα του έλεγα ρίξε κανένα φράγκο. Για μένα τον ήξερα. Ναι, ναι, θα του ζήταγα εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της αγοράς. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η όλη ιστορία είναι που είπε ότι το ρωτήσαν τι θα ήθελα από ένα κράτος, τι θα τον βόλευε. Και τι είπε. Τι είπε. Ο έλεγχος του νομίσματος. Ανεξαρτήτως με ποιους νόμους το διέπουν. Καταλάβαμε. Το νόμισμα ήθελε. Εμείς λοιπόν χωρίς νόμισμα εθνικό είμαστε αμάξι χωρίς τιμόνι. Πάμε στον κρεμό, βλέπετε. Προχωράμε. Μάλιστα. Προχωράμε. Πολλά χαιρετίσματα από Βέρη, από Φώτη, από Αϊτχόβεν που πήρε τηλέφωνο στην αρχή. Ο Πρίγιοβιτς, αν θα προλάβει τον αγώνα κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό. Παιδιά, αύριο θα κάνει μια μαγνητική ο Πρίγιοβιτς. Μου το είπε πριν από λίγες ώρες ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, ο Γιώργος ο Ζαΐρης. Του λέω τι θα γίνει με αυτόν τον ψηλό, λέω θα παίξει. Μου λέει αύριο θα κάνει μαγνητική. Εάν λέει το κόκαλο δέσει 70%, ξέρουν τώρα αυτοί οι οποίοι είναι διαγνώστες και τα λοιπά,
πώς τα βλέπουνε, τότε λέει προλαβαίνει 100% το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό 27 Απριλίου. Τη ρεβάνς. Τη ρεβάνς την τούπα. Το μάτς όχι, ναι. Τη ρεβάνς. Άρα αύριο στυνόμαστε στο Νικηανό Σταυρό και βλέπουμε τη μαγνητική του Μπρίγιοβιτς, εάν θα είναι 60, 70, 80, άμα είναι και παραπάνω ακόμα καλύτερα. Είναι θέμα χρόνου, πώς δεν είναι ένα κόκκαλο κτλ. Μακάρι να είναι καλά αύριο τελείως και όχι 70%, εύχομαι εγώ, γιατί οι παίχτες πρέπει να είναι υγιείς. Σου πάρει κανένα κύπελο. Δεν με πειράζει, ναι, δεν με πειράζει, άμα είναι καλύτερη ομάδα ας το πάρουν, δεν έχω εγώ τέτοια προβλήματα. Ναι. Λοιπόν, και να είναι υγιείς όλοι οι ποδοσφαιριστές, όλοι οι αθλητές, γιατί είναι κρίμα. Ο κύριος Μπαλάτος είναι πιο όρημη και αντικειμενική άποψη και εκφράζει την κοινή λογική. Λέω 524, ο 232. Λένε παιδιά, αφού το ψήφισαν οι Αμερικάνοι τον Τραμπ, όλοι οι υπόλοιποι τι τσούζεστε, λέει. Δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, παιδιά, το λέω. Δεν μας έτσουξε. Ναι, λέμε τη γνώμη μας για τον Τραμπ. Και υπάρχει ένας φίλος Παοξής, ο 339, που λέει το εξής. Καλησπέρα, Κωστή, και στον κύριο Γιάννη και στα παιδιά. Δεν συμφωνώ με το σύνδεσμο της Αθήνας, καθώς ο Σαλμπικίδης είναι αντιπαθής, γιατί πήγε στον Παναθηναϊκό, αλλά το παιδί κοίταξε την καριέρα του να μην τα ισοπεδώνει μόνο. Την καλημέρα μου. Λέω 339. Εγώ θα συμπληρώσω και θα πω ότι τον παρακαλούσε ο Ζαγοράκης και οι υπόλοιποι. Πάρε στον Παναθηναϊκό να πληρωθούμε. Για να πάρουν λεφτά. Εντάξει, τον άλλο τον κάνανε ευρωβουλευτή. Αυτό δεν το λογιάζουν όμως. Δεν το λογιάζουν. Δεν το λογιάζουν. Αλλά τους πείραξε αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν ο Σαββίδης, που έχει λογική ας πούμε και είναι δίκαιος, του Κέσσαρο στο Κέσσαρι που λένε, λέει όχι ρε φίλε, πρόσφερε στον ΠΑΟΚ, ήσουν καλός αθλητής, δεν μου δημιούργησες πρόβλημα τόσο καιρό, σε βρίζαν, σε κάνανε, δεν απάντησες, δεν έκανες μια συνέντευξη, δεν έκανες καμιά χειρονομία, γιατί αν σε βρίζουν 30.000 τα σπίτια κτλ. Όλο και κάτι θα τους ξεστομίσεις, όλο και κάτι θα είναι πολύ σωστό. Ούτε στα Instagram, ούτε στα Instagram, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Είπαμε, ο άνθρωπος είναι σοβαρός. Μάλιστα. Με μία λέξη. Θα σου το ξαναπώ. Ναι. Να φέρει όποιον έχει να προσφέρει, όχι τώρα επειδή πρόσφερε ήδη. Λες δηλαδή, μην είναι διορισμός στην Κωνσταντινίδη Παντελή. Ακριβώς. Έλα και εσύ που είσαι φίλος του Ζαγοράκη να σε δώσουμε κανένα μεροκάματο. Να φέρει. Ναι. Να προσφέρει. Που έχουν να προσφέρουν τεχνοκρατικά. Αυτό. Όχι επειδή έχουν προσφέρει αγωνιστικά. Ναι. Όσοι έχουν προσφέρει αγωνιστικά, τους ευχαριστούμε, τους σεβόμαστε. Ναι. Εντάξει. Ναι. Αλλά άμα δεν έχουν κάτι να προσφέρουν τεχνοκρατικά, γιατί. Έξω από τις γραμμές του γηπέδου. Όχι, δεν. Μάλιστα. Εγώ δεν τους θέλω. Άρα εσύ λες, σαν Γιάννης, Παοξής 20 χρονών. Το 97 είσαι. Το 97. 20 χρονών. Και ο φίλος ο. Και εγώ το 97. Το 97 κι εσύ. Λες λοιπόν. Περνάω μόνο 40 χρόνια, δεν είναι θέμα. Μόνο. Μόνο. Στην κηδεία μας θα έρθετε. Δεν έρθετε στην κηδεία μας. Οπωσδήποτε. Ωραία. Θα έρθετε, δεν μπορεί. Εννοείται. Σωστό. Θα μας συνοδεύσουν. Θα μας συνοδεύσουν. Θα μας συνοδεύσουν. Βέβαια. Πού θα σε θάψουν εσένα. Εγώ λέω εκεί στη Θέρμη που είναι και μαλακά. Ωραία, ναι. Για να βλέπουμε και τη θάλασσα. Εγώ θα ζήτησα από τη γυναίκα μου από τώρα. Εάν α πούμε. Να μην με βάλουν κάτω από το χώμα, αλλά σαν την. Πώ το λένε αυτό, έχει μια ονομασία. Πάνω από το χώμα. Αμφιθεατρικά. Αμφιθεατρικά, ναι. Μάλιστα. Δεν θέλω το χώμα. Δεν θέλω τα σκουλίκια. Κατάλαβες. Δεν τα θέλω. Είναι και αυτό μια άποψη που με βρίσκει σύμφωνο. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα. Λοιπόν, δηλαδή, ραπ, αν ορθώ. Ήθελε να πει ο κόκκινο, π.χ. από πού είναι ο Παπαδόπουλος, θα έλεγε. Πού, από πού είναι ο Παπαδόπουλος. Ναι, ρε φιλέ, έτσι θα έλεγε. Και γι' αυτό είναι εγωιτευτικό ο κόκκινο. Παπαδόπουλος. Έχουμε διάλειμμα πάλι. Γιάννη, μία η ώρα. Ωραία. Έχουμε διάλειμμα πάλι. Τι δεν είπαμε. Δεν είπαμε για Άρη. Άρη και εθνική. Δεν είπαμε για εθνική. Αυτά, δεν είπαμε για Ηρακλή, ο οποίος περιμένει τα 200.000 κλίσει του Πλεξίδα. Περιμένει τον Πλεξίδα. Σήμερα ήταν ο Πλεξίδας να βάλει τα λεφτά. Πήγα εγώ Καφταζόγλιο να γυμναστώ, είδα κάτι αλάνια εκεί πέρα. Μου λέει τι έγινε με τον Πλεξίδα. Λέω παιδιά, λέω μέχρι στιγμής λεφτά δεν μπήκαν. Γιατί λέει εμείς μάθαμε ότι αυτό και τα λοιπά. Λέω δεν έμαθα, λέω για Πλεξίδα. Μακάρι να τα βρούνε οι άνθρωποι. Βρείτε ένα τοκογλίφο, ρε παιδί μου, βρείτε έναν άνθρωπο εκεί. Βρείτε έναν που να βοηθήσει. Έστω ένα παράγοντα. Παράγοντα είναι ο Πλεξίδας. Και αυτά όμως πρέπει ναι. Κάποιος να τα τρέξει, ρε Κώστα. Δεν ναι. Υπάρχει κάποιος να τα τρέξει. Ναι, αυτό. Ναι, ναι. Σωστό, σωστό. Διάλειμμα, διάλειμμα, διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπο 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση.
Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Πάμε στις γραμμές, όσοι θέλετε τηλεφωνείτε, μιλάτε με αλάτο, παιδιά, ρωτάτε οτιδήποτε, προσθέτετε αυτά που είπαμε πολλά πράγματα, 2-31-0-90-90-90, 2-31-0-98-80-90, 9-55 και ενώ μήνυμα στο 54-340, Survivor, βλέπεις με αλάτο. Όχι, γιατί δεν ασχολούμαι με πράγματα ευτράπελα. Ευτράπελα. Ναι, είμαι ελαστικός πάντα, μπορούσα να χρησιμοποιήσω και σκληρότερη έκφραση. Ως σκληράτος, μάλιστα. Πάμε σε ένα φίλο που περιμένει στη γραμμή. Καλημέρα, φίλε. Έλα, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, τον καλό τον άνθρωπο. Καλημέρα. Ο Χρήστος, ο Γεωπόνος είμαι. Σήμερα δεν θα μιλήσω για τη Λαμία, θα μιλήσω για τα γεωπολιτικά. Για λοιπόν, τη Λαμία. Όχι για τη Λαμία. Α, όχι σήμερα. Για τη Λαμία, ναι. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα πιο σοβαρά θέματα. Λοιπόν, τρία λεπτάκια θέλω. Όσον αφορά την εποχή που είμαστε αυτή τη στιγμή, είναι η καλύτερη στιγμή της ελληνικής διπλωματίας που πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Γιατί τα τελευταία τουλάχιστον 15-20 χρόνια. Γιατί η Τουρκία, που είναι το κύριο πρόβλημα της περιοχής, έχει μαλώσει και έχει δημιουργήσει προβλήματα και με τους Ρώσους και με τους Αμερικάνους εξαιτίας του Κουρδιστάν που θέλουν και οι δύο χώρες να δημιουργηθεί. Άρα, εμείς σαν χώρα, εάν θέλουμε να είμαστε κυρίαρχη χώρα, πρέπει να προς το συμφέρον μας να κάνουμε συνεργασίες με όλους. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Εάν υποθέσουμε οι δύο πόρτες δηλαδή που λέμε. Με τρεις πόρτες. Και με τη Ρωσία και με την Αμερική και με την Ευρώπη. Και τι εννοώ με τρεις λέξεις. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν όντως κάποια κοιτάσματα είτε φυσικού αερίου είτε πετρελαίου. Όπως είτε... ακούγεται υπάρχουν και είναι πλούσια. Μπράβο. Ναι. Δεν υπάρχει μονοπόλιο να τα δώσεις μόνο στις αμερικανικές εταιρείες. Δεν υπάρχει θα δώσεις... κάποια... Μαλάτο, ρωτάω. Θα δώσεις... Δεν υπάρχει θα κάποιο... Να ολοκληρώσω λίγο. Να έχουμε υπογράψει. Όχι. Ναι, να ολοκληρώσω λίγο. Εάν τα δώσεις και σε ναι. αμερικανικές εταιρείες και σε ιταλικές, γαλλικές εταιρείες, δηλαδή πιάνεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, είναι και η Iberdrola, η ισπανική Iberdrola. Μπράβο. Τότε, όταν θα έχουν συμφέροντα όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίκτες, οι γεωπολιτικοί στην περιοχή σου, στο οικόπεδό σου, ταυτόχρονα θα σε προστατεύσουν κιόλας. Τότε, όταν θα μπορέσεις να συνάψεις τέτοιες συνεργασίες, θα μπορέσεις να κάνεις και την επέκταση στα 12 μίλια που είναι σε όλες τις θάλασσες του κόσμου και στο Αιγαίο και το Αιγαίο θα είναι πλήρως ελληνική θάλασσα. Άρα λες ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία επικοινωνιακά βρίσκεται σε μια... σε μια κατά κάποιο τρόπο, κατάσταση. Μια κρίση, είναι ας πούμε. Στη χειρότερη στιγμή της διπλωματίας. Διπλωματική της αυτής, ναι, ναι. Από το 60 και μετά. Μάλιστα. Δεν υπάρχει χειρότερη στιγμή. Το είναι οποίο ευκαιρία πρέπει να τώρα εσύ. Ναι. Ευκαιρία λες. Μεγάλη ευκαιρία. Ναι, και μάλιστα να προσθέσω ότι τους Σελτζούκους Τούρκους, τους Μογγόλους, τους έμαθαν εξωτερική πολιτική οι Έλληνες οι φαναριώτες που μέναν στο φανάρι της Κωνσταντινούπολης. Τους Σελτζούκους. Βέβαια. Όχι τους Πετσενέγκους. Όχι. Δεν ξέρω για Πετσενέγκους. Εγώ στην ιστορία διάβαζα ότι οι Τούρκοι είναι Σελτζούκ. Είναι και οι Πετσενέγκοι. Και όσον αφορά, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Στρατού, το οποίο αυτή τη στιγμή αρχίζει και δημιουργείται, βγαίνουν τα κονδύλια κτλ. Κτλ. Όταν θα δημιουργηθεί αυτός ο Ευρωπαϊκός Στρατός, τότε σίγουρα τα σύνορά μας που είναι και σύνορα της Ευρώπης θα είναι καλύτερα καλυμμένα. Ελπίζω να τα προσδιορίσουν τα νοτιοανατολικά του σύνορα, γιατί εγώ είμαι παραπονούμενος σαν Έλληνας πολίτης από εκεί. Καλά, καλά, κράτα αυτά εσύ τώρα. Και... όσον αφορά και ένα δεύτερο κομμάτι, αυτά τα γεωπολιτικά είναι άλλο πεδίο, δεν είναι δικό μου. Όσον αφορά το κομμάτι της πρωτογενούς παραγωγής και πώς μπορεί να στηρίξει μια χώρα. Τα γουρουνάκια εδώ, που έλεγε ο Μαλάτος. Εδώ ναι. Πρέπει να αποφασίσουμε και να γίνει ένας ειλικρινής διάλογος για το τι θέλουμε για την Ελλάδα. Δηλαδή, εάν υπάρχει μια μερίδα του κόσμου που πιστεύει ότι αν θα γυρίσουμε σε εθνικό νόμισμα ότι θα διαγραφούν τα χρέη μας, ας μας το πούνε αυτό. Ισχύει αυτό το σενάριο. Γιατί ο περισσότερος κοσμάκης πιστεύει, που όλοι είμαστε καταχρεωμένοι, περισσότεροι τουλάχιστον, ότι αν γυρίσουμε σε εθνικό νόμισμα
Θα διαγραφούν τα χρέη που χρωστάει ο κόσμος σε τράπεζες δεξιά και αριστερά. Τέλος πάντων, καλό είναι να λέμε για εθνικό νόμισμα, για πρωτογενή παραγωγή, για ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής και γενικότερα, αλλά αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο περιέχει πολύ μεγάλο κρατισμό. Πρέπει τα περισσότερα πράγματα τα οποία στηρίζουν τον πολίτη να προσφέρονται από το κράτος. Είναι ένα μοντέλο αναχρονιστικό σε γενικές γραμμές. Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτού του μοντέλου. Είμαι υπέρ του μοντέλου των συνεργασιών μέσα σε μια Ευρώπη η οποία θα βρει το κοινωνικό της πρόσωπο στην πορεία, αλλά όλες μας οι πολιτικές, όλες μας οι κινήσεις θα πρέπει να είναι στρατηγικού ενδιαφέροντος με οποιονδήποτε εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ελλάδος. Μάλιστα. Αυτό. Να είστε καλά. Συμφωνεί ο Μαλάτας. Τα παιδιά συμφωνούν. Συμφωνούν και τα παιδιά. Αν πάρει ΠΑΟΚ να μας πει αν συμφωνεί με την ανακοίνωση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Φίλων ΠΑΟΚ που προτρέπει το Σαββίδι να μην πάρει το Σαλπιγκίδη σε κέριο πόστο. Στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ σαν υπάλληλο. Ή σαν τεχνικό διευθυντή ή σε κάποιο άλλο πόστο. Καλημέρα. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ, αλλά κλείσε το ράδιο. Το κλείσα, ρε, το κλείσα. Τι γίνεται? Μια χαρά γίνεται. Εσύ. Καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα. Καλώς. Καλημέρα. Η ανάγκη να προσέχετε μετά από το κινητά όταν πηγαίνετε κάπου. Σιγά σιγά με το μαλακό. Βεβαίως. Εγώ νομίζω ότι απευθυνούσουν σε μένα και χάρηκα. Όχι, όχι, κατάλαβα για ανάγκη. γιατί λέω. Ναι, ενώ αυτός όταν ήταν νέος δεν έτρεχε. Όχι, νομίζω ότι για να κύριε μικρός. Εγώ έκλεψα το αυτοκίνητο του πατέρα μου στην Κατηφόρα, πήγα στο Καλαμπάκι Δράμας με παρέα και με σταμάτησε, τότε περνούσες για να πας προς την Δράμα. Είσαι τυχερός, γιατί τα αμάξια των πατεράδων μας είχαν λίγα άλογα και τέσσερις ταχύτητες. Αλλιώς όλο σε κάναμε αντρώτικο θα ήμασταν καρφωμένοι κι εμείς. Τόσα αυτοκίνητα καλοκαιριάτικα, 3 ώρα το πρωί, με σταματήσανε μέσα στην Ασπροβάλλα, εμένα σταματήσανε. Λες και είχε κανένα βέλος από πάνω που αναβόσμουν αυτόν. Τόσα αυτοκίνητα. Και ήρθαν και με πήρανε ο πατέρας μου με ένα παιδί από τη γειτονιά, τον πατέρα ενός παιδιού από τη γειτονιά. Σε κοπάνισε καμιά φάπα. Τα αυτιά σου τα έχεις και τα δύο. Ο πατέρας μου μια φορά στη ζωή μου με χτύπησε. Άρα τα έχεις τα δύο αυτιά σου, εντάξει, τυχερός. Γιατί αν είχε το δικό μου, εντάξει, μάλλον δεν θα τα είχε. Διαφορετικέ. Λιγότερα αυτοκίνητα, όπω λέει ο τέτοιο μικρό κυβισμό. Πρέπει 85 άλογα πετούσε εκείνο το διάστημα. Τώρα κάτω από 150 άλογα δεν έχει κανένα πιτσίρικα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω μια ιστορία. Για πες την. Είναι η ιστορία του Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι. Από το 87 και μετά. Από το σεισμίκ και μετά δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Τι συνέβη τότε δηλαδή. Μάλλον και προγενέστερα. Την ταινία του Βέγκου για τους Γερμανούς που ήρθαν στο κουρίο του για να βρουν το θησαυρό του. Ο Ζανίνο με το Μιλιάδη. Αναμπράβο. Ρε Μπαρμπέρι! Που το φώνασε ο Παπαγιανόπουλος. Αναμπράβο. Είσαι μεγάλη κοροϊδάρα. Μιλιάδης, Τάκης Μιλιάδης. Τι θυμάσαι, έτσι. Ρε Μπαρμπέρι, που τον φώναζε. Είχαν ναι. Ένα χάρτη και ψάχναν να βρουν το θησαυρό. Ψάχναν να βρουν το θησαυρό στον κήπο του Βέγκου, ναι. Οι Γερμανοί έχουν ένα χάρτη να πούν που ξέρουν το θησαυρό της Ελλάδος, φίλε. Εδώ και χρόνια. Σωστό. Καλά και ο Φίλος δεξιός ήταν τώρα, εντάξει. Άκουσε τώρα να δεις τι έγινε. Με Ανδρέα Παπανδρέου και Κωνσταντίνο Καραμαλή, όχι Κωνσταντίνο Καραμαλή, Κωνσταντίνο Καραμαλή, αυτά τα πράγματα δεν μπορούσαν να γίνουν. Βάλαν λιτούς και δεμένους να φύγει ο Ανδρέας από τη μέση με οποιονδήποτε τρόπο και να γυρίσουν φιλογερμανοί πρωθυπουργοί στη χώρα. Έγινε το ειδικό δικαστήριο, έπαθε τι έπαθε ο Παπανδρέου, πέθανε ο Κουτσόγιωργας, τέλος πάντων. Κάποιοι λένε ότι τον Κουτσόγιωργα τον φάγανε. Ναι. Δεν αποδεικνύεται τίποτα. Πάντως, συγγνώμη, τα 2 εκατομμύρια δολάρια τα επέστρεψε στο λογαριασμό που του τα είχαν στείλει. Αυτό το ξέρω. Παρακαλώ. Τέλος πάντων, εντάξει, ήταν μια πορεία. Τέλος πάντων, δεν θέλω να σταματήσω εκεί. Από εκεί και πέρα γίνεται οικουμενική. Τότε που συνέπραξαν μαζί Κουκουέ και Νέα Δημοκρατία, έλεος δηλαδή. Εντάξει, ο. Πώς το λένε, ο στιχουργός ήταν πιο ομαδικός. Ο Μίκης Θεοδωράκης, ναι, ναι.
υπουργός πολιτισμού έγινε, τι έγινε. Ο Μίκης, ναι. Παραιτήθηκε και παραιτήθηκε μετά. Όχι άνευ χαρτοφυλακίου. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Γίνονται οι εκλογές, βγαίνει ο Μητσοτάκης. Να ξέρετε ότι η οικογένεια Μητσοτάκη τα γερμανικά τα μιλάει καλύτερα από την ελληνική. Ναι. Σωστό. Ναι. Τα μιλάει καλά, ναι. Ιδέν τώρα, το συγχωρεμένο τον Μπακογιάννη, γνώρισε τη Γερμανία. Σωστό. Δούλευε στην Deutsche Welle ο Μπακογιάννης. Έτσι. Στην Deutsche Welle δουλεύει και η νυν σύζυγος του κυρίου Μητσοτάκη, του καινούριου. Deutsche Welle. Αν δεν το ξέρεις. Στέλεχος της Deutsche Welle. Δεν ξέρω αν σου λέει κάτι αυτό. Εσένα μαλάντο δεν ξέρω. Εσένα, ναι. Ναι, πολλά δεν ξέρω, λένε. Ρε παιδί μου, ναι. Εντάξει. Πολλά μου λένε. Ναι. Με επιβεβαιώνει. Η Ελλάδα, ξέρετε πότε υπέγραψε τη θανατική της καταδίκη, την οικονομική. Την υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αλλά πού? Στο Μάστριχ. Έτσι. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης την οικονομική καταδίκη της Ελλάδος την υπέγραψε αυτός απλόχερα στο Μάστριχ. Και μετά από λίγους μήνες παρετήθηκε διαβοής. Ξέρω εγώ, ο κόσμος βγήκε στους δρόμους. Όχι αυτό βέβαια, αυτό, ο κόσμος αγρώνει γόραζε. Απλά γινόταν ένα μεγάλο πατηρδί τότε, θυμάμαι. Διακοπές ρεύματος, δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε στην βιοτεχνία. Είχαμε θέματα χοντρά. Δηλαδή εκεί που βλέπεις, σακ, 8 ώρες το ρεύμα κομμένο. Φωτόπουλος. Που καταλήγουμε. Εκλογές, γίνονται εκλογές, βγαίνει ο Παπανδρέου. Παπανδρέας. Έτσι. Πηγαίνει που πηγαίνει, δεν είναι καλά στην υγεία του, συγχωριέται. Γίνονται εκλογές μέσα από εκεί, όλα οργανωμένα. Και βγαίνει ο άλλος φιλογερμανός. Που μιλάει καλύτερα τα γερμανικά από την ελληνική. Ναι, και δεν κάνει Σιμίτης. Και σαρδάμ. Ναι. Ο Σιμίτης. Και εκεί επέλεσε. Να τα χρηματιστήρια, να το ένα, να το άλλο. Αναδιανομή εθνικού εισοδήματος. Στην ΟΝΕ, μας βάζει και στην ΟΝΕ με ψεύτικα στοιχεία. Βέβαια. Γιατί όσοι πιστεύετε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε ευρώ, κάνετε λάθος. Δεν έχουμε ευρώ. Μάρκο γερμανικό έχουμε. Έτσι. Όλοι. Οι Γάλλοι και όλοι. Μάρκο γερμανικό έχουμε. Έτσι. Όλες οι ισοτιμίες έχουν γίνει βάσει γερμανικού μάρκου. Όταν έγινε η ισοτιμία της Ελλάδος, το μάρκο είχε 137,75. Επί 2, γιατί τότε 2 μάρκα 1 ευρώ. Επί 2, 34,75. Μπράβο. Λοιπόν. Από εκεί και ύστερα ήρθε η κατάρρευση. Όλα αυτά είναι μέρος δύο οικογενειών, φίλε. Ωραία. Πρώτη είναι λύση. Πριν πάμε στον επόμενο. Λύση. Ναι. Ξέρεις ότι εγώ είμαι ριζοσπαστικός, φίλε. Ναι, ριζοσπαστικός είσαι, αλλά δώσε τη λύση. Ναι. Καταγγελία της συνθήκης του Μάστριχτ. Φυσικά καταγγελία. Καταγγελία. Να μπουν τώρα, αύριο, χθες, προχθές, η ΕΕΠ, ξέρω εγώ να πούμε, στο σπίτι του Σιμίτη και να το συλλάβουν κατευθείαν. Και όσοι συνέπραξαν σε αυτό το... γιατί είναι πρωτοδοσία κατά του έθνους αυτό. Οι Lehman Brothers συνέπραξαν, αγαπητέ. Φυσικά οι Lehman Brothers, οι οποίοι δεν υπάρχουν σημειωτών, Βέβαια. Δεν υπάρχει. Επτόχευσε η εταιρεία τους. Επτόχευσε. Επτωχεύσαμε, δυστυχώς επτωχεύσαμε. Ναι. Να κάνουμε κι εμείς μία πτώχευση, αλλά πρώτα να υπάρξει, ναι. να υπάρξει η υποδομή στους υδρογονάνθρακες και στα πετρέλαια, να υπάρξει υποδομή στην πρωτογενή παραγωγή, να πούμε σε ένα αυτή είναι η πρόταση. Σε ελληνικό... Θα τελειώσω. Ναι, πες το γρήγορα, ναι. Να μπούμε το δημόσιο, να το φτιάξουμε το δημόσιο, όχι έτσι να πας να ανοίξει μια εταιρεία και να θέλεις 40 μέρες για να την ανοίξεις, ενώ όταν είναι να στην κλείσουν να πούμε, τέλος πάντων. Πρέπει να δικαιολογήσουν τους μισθούς τους οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι αποτελούν αναφανδόν ένα κομματικό στρατό όλα τα χρόνια. Γι' αυτό γίνεται αυτό, αγαπητέ. Όλο το χρέο των Ελλήνων και ο τηρεσίας μηδενικός, αλλά από εκεί αυστηρά κριτήρια για τους πάντες. Αυστηρά κριτήρια για τους πάντες. Και κάτι τελευταίο.
όλοι οι τραπεζίτες στο κάγκελο, όπως κάνανε στην Ισλανδία. Αυτή είναι η πρόταση δικιά μου. Και αυτή ήταν η ιστορία της Ελλάδος από το 87 μέχρι σήμερα. Όλη η ιστορία αυτή εδώ είναι. Αλλά ποιος έχει τα κότσια να τα πει. Λέμε πράγματα. Μας ακούνε 2.000 κόσμο. Πολύ καλά. 90-90-90. Πολύ ωραία κουβέντα. Σας αρέσει? Βεβαίως. Λύσεις προτείνετε? Αυτό είναι το σημαντικό. Φυσικά. Ναι. Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Να πεις. Το χρέος. Είχε πάει ο Ιωάννης ο Μεταξάς, γιατί είχαμε χρεοκοπήσει πάλι μετά τη μικρασιατική καταστροφή, την οποία έκανε ένας άλλος ηγέτης, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ναι. Στήστε του και άγαλμα, παιδιά. Ναι. Μπράβο. Ναι, ναι. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα πήγε ο άνθρωπος και το διέγραψε. Στις 25 Μαρτίου του 1961 η ελληνική κυβέρνηση, του λέω για να σοκάρω αυτή τη στιγμή, υπέγραψε και ανεγνώρισε το χρέος που είχε σβήσει ο Ιωάννης Μεταξάς στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Μα ακούτε Έλληνες, ακούτε τι γίνεται. Πάμε. Πέστε μου τώρα και για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟΚ, ελάτε. Κύπελο θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Να πάρει. Δεν το παίρνεις εσύ με το λεμόνι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλημέρα, ναι. Ναι. Καλησπέρα, ρε. Καλώς τον. Αλλά, τι, όχι μας όλοι. Ξανά. Λοιπόν, λέγε. Θα κάνω ένα πολιτικό σχόλιο, ναι. Και μετά θα ασχοληθούμε με το αθλητικό. Πολύ ωραία. Αδερφέ Μαλάτο. Έλα. Σε λέω αδερφέ από την ημέρα που έμαθα ότι είσαι ο Ανδρέας Παπαδόρου. Φυσικά. Άκου να δεις τώρα, Ολυμπιακός ένας εξής ο άλλος τον αγάπησε που είναι Ανδρέας Παπανδρέου. Μάλιστα. Δεν βλέπω να έχετε κοινό όμως να βγαίνουν αντρεϊκοί. Εσείς οι δύο-τρεις μείνατε. Δεν βλέπω αντρεϊκούς να παίρνουν τηλέφωνο. Να αναπολούν το παρελθόν. Δεν βλέπω, δεν βλέπω. Δεν βλέπω. Δεν ακούω, ναι. Λέγε. Τις κορώνες ο Τσίπρας, μισό λεπτάκι. Όταν παίρνετε τηλέφωνο σε ένα δημόσιο ραδιόφωνο και ζητάτε το βήμα, ζητάμε, μα βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να προσπαθούμε να μιλάμε λίγο στοιχειοθετημένα και επιχειρηματολογία η οποία θα προσπαθούμε να αναπτύξουμε. Κάπου να βασίζεται. Για να μπορεί ο άλλο να βγάλει ένα νόημα. Εσείς είναι ακροατή που μόλις πήρε τηλέφωνο στον αγαπητό Κωστήρα Τόπουλο εκεί και στα παιδιά. Καλησπέρα, παρεμπιπτόντω. Καλησπέρα. Μην θέλει και για κάτι τη δημοκρατία άλλη φορά, παλικάρι, με σου δημιουργεί πρόβλημα και γενικά σου κύτταρα. Η Ελλάδα, το φυτίλι, αν η Ελλάδα την πάρει, τον ένα βάθο, το οποίο κάρκελο καιρό, το χορταράκι αυτό, το φυτίλι ανάπτυξε το 2004. Μιλάω. Ισιοθετημένα, μιλάω με όσα έχω γνωρίσει, με όσα ήμουν αναγκασμένο να μάθω, μια και ασχολούμαι 17 χρόνια με τα κοινά, μια και ήμουν πρώην υποψήφιο βουλευτή του Παζόκ. Με το κήρυγμα του Γεωργίου Παπαδόρου. Ποιο... Με το γιο του Ανδρέα. Βεβαίως. Είσαι Γιώργο Παπανδρεϊκός. Είμαι Ανδρέας Παπανδρέου. Και όταν ο ισχυός του έκανε κόμμα, ναι. Δεν χωράω εγώ να πω όχι, είναι αδιανόητο. Ναι. Λοιπόν, και θα πω λοιπόν. Προσωπολάτρης δηλαδή. Βεβαίως, άκρα. Άκρα, μάλιστα. Αυτή η χώρα λοιπόν ξεκίνησε καταστροφή, η ολική καταστροφή. Γιατί βεβαίως θα ζωήσω τα λεξές με το πασό, βεβαίως κάναμε λάθη, βεβαίως δεν έφερε κόσμο, βεβαίως μετατρέψαμε. Κάναμε ένα συνταγωγικά τελατολόγιο, αλλά πάντοτε μα πάντοτε φροντίζαμε το εξωτερικό μας πώς να μην υπερβεί ποτέ το 100% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Για τους δημοκράτες το λέω. Για τους παραχτήρων το λέω. Που ψηφίσατε το Ζαγοράκι επειδή ήταν καλό αμυντικό χάπ. Εντάξει. Οι παοξίδες ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, ρε φίλε. Οι παοξίδες ψήφιζαν. Όχι, ρε φίλε. Οι παοξίδες είναι σοσιαλιστές, ρε φίλε. Οι περισσότεροι. Από το Πασόκ πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ, ρε φίλε. Ο ΠΑΟΚ ανήκει στο Πασόκ, δεν το έχεις καταλάβει. Το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα που είναι η συνέχεια του Πασόκ, ο επόμενος μεγάλος ηγέτης του ΠΑΟΚ, ο ποδοσφαιρικός, είναι ΣΥΡΙΖΑ, ρε φίλε. Ο Ιβάν με τον Τσίπρα. Είναι ανοιχτά με τον Τσίπρα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ συνεχίζει πολιτικά να είναι σταθερός σε, σε ένα κόμμα, σε μια φιλοσοφία. Έτσι δεν είναι, Μαλάτο? Παιδιά, διαφωνείτε? Όχι. ΠΑΟΚ, ΠΑΣΟΚ, ηλεκτροσοκ.
Τα χρέη τα σβήνει ο Τσίπρας και ο Ιβάν, κάνει δουλειά με Τσίπρα. Το κύριο Θαγοράκης ποιος τον έφυγε στην Ευρωβουλία, εμείς οι Παθοξίδες. Άκου, λίγο. Έχω, ο κύριος Σαββίδης είχε καλή φιλία με τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Και μάλιστα ο κύριος Σαββίδης έχει κάνει αγώνα για τον προεκλογικό αγώνα του κύριου Σαμαρά, φέρνοντας ομογενείς με τα αεροπλάνα. Ο κύριος Σαμαράς όμως, αγνώμονας, το λέω εγώ, αγνώμονας, τον πούλησε τον Ιβάν και στις δουλειές και στον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό λοιπόν την ψώνησε ο Ιβάν καλός και την έπεσε στον Τσίπρα. Συμπίπτει όμως ο ΠΑΟΞής να είναι Σιριζέος και Πασοξής και να τα τελευταία 35-40 χρόνια να είναι σε μια παράταξη της κεντροαριστεράς, θα λέγαμε. Συμφωνείτε ρε παιδιά, τα λέω καλά. Περίπου. Περίπου. Σ' ακούω τώρα. Εγώ και να ρωτάω. Ναι. Το Σαγοράκι, ποιος τον έστειλε στο Ευρωκοινοβούλιο εγώ? Για τη Νέα Δημοκρατία δεν ήταν υποψήφιο ο Σαγοράκης? Ναι, ο Σαγοράκης πήγε στη Νέα Δημοκρατία όταν τα είχε καλά ο Σαμαράς με τον Ιβάν και εκεί έγινε το κονέ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, λοιπόν ο Σαγοράκης, αν θες, το κόμμα που υποστηρίζει ο Ιβάν είναι αντίθετο με τον Σαγοράκη. Είναι αντίθετο. Ποιοι βάλαν τον Σαγοράκη στη Βουλή? Οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Ο κύριος Σαββίδης. Ποιοι τον βάλαν? Έτσι δεν είναι, παιδιά? Οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ δεν τον βάλαν. Έτσι δείχνει, ναι. Οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ τον βάλαν. Βεβαίως. Ο κύριος Σαββίδης ήταν στη Νέα Υόρκη. Πού είπες ότι ήταν? Στη Νέα Υόρκη ήταν ο κύριος Σαββίδης. Την ίδια στιγμή, στο Λευκό Οίκο, υπήρξε ένα δείπνο. Με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ξέρει ποιο ήταν στο ίδιο τραπέζι μαζί του. Συνέχατο. Ο κύριος Δημήτρης Μελισσανίδης ήταν καλεσμένος του Λευκού Οίκου. Δεν είχε πάει την Αιώτη με 30-40 παιδάκια να κάνει γιορτούλα και τεμέ και εγώ είμαι. Έπαιζε με το τραμ στο ίδιο τραπέζι. Και εσύ θέλεις να πάρεις την Εύα με τον Σαλπικίδη, με τον Παντελίκο Ταντελίδη και τον Μίσελ και τον άλλο τον Άγγελ Άγγελ, όπως το λένε αυτό που έχουν πάσα από αυτή τη σαγώ από το μαλλιά. Ο κύριος Ιβάν έκανε ένα λάθος, το οποίο σέβολο απεριόριστα θα τρώσετε και σαν άνθρωπο. Πάρε την άκρη να χορτάζεις κόπο, άρα κάνει κάτι. Πάλι τα ίδια. Έχουμε βασιλιά, ρε φίλε. Πάλι τα ίδια. Ωραία, πάρε την άκρη να χορτάζεις κόπο, άρα κάνει κάτι. Να ψάχνουν το δεύτερο για όλα τους πέντε χρόνια. Που πας και μπλέζεις εκεί μέσα, ρε. Ένας εμάς που ψάχνουν άνθρωπο, που διψάνε. Καστοριανέ, ερώτηση. Θεωρείς το λαό της ΑΕΚ πιο ισχυρό από του ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ πιο ισχυρή, έτσι ώστε ο Ιβάν θα είχε άλλο background? Βεβαίως, δεν το συζητάμε αυτό. Αυτή τη στιγμή το λαό του ΠΑΟΚ δηλαδή τον βάζεις στους μέτριους. Από τους 1 εκατομμύριο ΠΑΟΚ, ναι, οι 600.000 το βρίζουν, οι 200 το ψιλοσυμπαθούν και οι άλλες 200 τον εξυπνούν. Ενώ έπρεπε και το 1 εκατομμύριο να το λατρεύει. Τον Ιβάν. Εάν ο Ιβάν ερχόταν στην ΑΕΚ, ναι, το 110% των αξίων θα το λατρεύανε. Γιατί ξέρουν από εδώ σε αυτήν την διαφορά. Γιατί είμαστε μαθημένοι από τίτλους. Δεν είμαστε τεταρτοφέν κι εμείς. Είναι άμπαλοι δηλαδή οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ? Δεν το συζητάμε αυτό. Και θεωρείς... Θα μην πάρε κινητό σαν εχθές, παρακαλώ. Όταν αναζόρθηκα σε κοπελιές τεκραγιών για την Τούμπα. Ναι. Επειδή είμαι στους Μετρόπολης, γνώρισα ΠΑΟΞΙΔΕΣ οι οποίοι με κεφαλαία γράμματα είναι παλικάρια κατελέ. Ναι. Πολύ καλά παιδιά. Ναι. Και καθαρίζω τη θέση μου και λέω ότι η Τούμπα, ενώ όταν ξεκινούσε ένα ποτάθλημα, έλεγες. Πού ξεκινάω, ρε παιδιά, έλεγες. Πάμε μία, τρεις, γιατί έχω να πάω όλα την Τούμπα. Τώρα δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα τώρα. Πού είναι η Τούμπα που ήταν? Βλέπετε καμιά Τούμπα, εσύ και έτσι μέσα εδώ. Και μόνο ελληνικό πρωτάθλημα βλέπω, ρε παιδιά. Βλέπω τα κοριτσάκια με τα κομμένα τα παντελόνια, με τα καρχιόν, με τις τσαρτούλες, με καλές, με καλές. Πού είναι η Τούμπα που έγινε ένα σίδερα, ρε. Κάτσε ρε, δηλαδή. Δηλαδή εσείς στην ΑΕΚ έχετε καλύτερες κερκίδες. Πλάκα μου κάνεις. Ρωτάω πάντα. Βεβαίως πολύ καλύτερη κερκίδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όταν εμείς πούμε ότι τέλος κάνω να τους πάρουμε, πάνω στο κύβο με και να φέρει σοκ στο εργοστάδιο που είναι ακαλές, γιατί σκέψουν
γίνει. Σκέψω εκεί και να κάνουμε αποδεσμό τι έχει να πάθει οποιοδήποτε αντίπαλο έχει. Σκέψω το λίγο. Και τι να μην μιλάτε. Και φτάσαμε στο 94 και τι βάλα μισό μέτρο και κρατάς γιατί σε κρατάς για να μου βάλεις γκολ. Όχι, τάξη μέτρησε. Άσε να μετρήσει. Πού είναι η τούμπα, ρε, για ποιο τι να μην μιλάτε. Πώς θέλετε να σας θεωρήσω εδώ η τάξη μόνο. Όταν είσαι δικής από το Παντελήκο σε την ίδια τον ίσο από τον Σαρπικίνη στον Εσέρα και ένα άλλο. Δηλαδή... Το μόνο καλύτερο φινάλ που έχετε είναι το χέρι του Ιβάν Σαμίνη, τίποτε άλλο. Σε όλα τα άλλα είστε υποδιέστεροι. Ποδοσφαιρικά μιλάω. Επαναλαμβάνω, όχι σε προσωπικό επίπεδο. Είστε παλικάρια, είστε πολύ καλά παιδιά, αλλά σαν οπαδοί έχετε πιέσει τα μάτια τα δικά μου τουλάχιστον. Οπαδικά είστε πάρα πολύ χαμηλά. Εάν είστε στα 85, αυτή τη στιγμή είστε στο 50. Πού είναι αυτή η ζωή. Έβλεπες μες το τέλεγε σου άλλο Παναγία μου, τι γίνεται εδώ. Πού το είναι το Παναγιώ εσύ. Με τον Ολυμπιακό σου σημαίνει και κυρίως τίπα. Και συγγνώμη, κάτι τελευταίο. Γιατί πιστεύεις ότι δεν το, λες δεν το συμπαθούν όλοι οι παοξίδες των Ιβάν, γιατί λες. Εγώ στο Μετρόπολης μιλάω σε εδώ καθημερινά τουλάχιστον 2 χρόνια. Ναι. Έχω ακούσει άπειρες φορές πάρα πολύ κόσμο να κρίνει αρνητικά τον Ιβάν Σαββίδη μετά από ένα αρνητικό αποτέλεσμα της ομάδας. Ναι. Αυτό είναι η ιεροσιλία. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει άνθρωπος σε ευεργέτητη. Σε ευεργέτητη. Εγώ δεν θέλω να το λένε στα ίδια ευεργέτητη μου, γιατί με πήρε όπως με πήρε. Εάν εγώ θα ξεκάσκαγε, θέλει την εφορία, αλλά το δώρε, δεν το γνωστάει για πόσα, πάρτε 30 και τσοπλίσαμε. Σήμερα θα ήταν για μένα το ίδαλμά μου. Εάν ο κύριος Αβίλης κέρδει την ΑΕΚ, και έκανε τα μισά βαθά που έκανε σε ΚΑΟ να ψάχνατε το δεύτερο για τα υπόλοιπα 25 χρόνια. Το καταλάβατε. Και όταν ξανά κάνετε τη τούμπα, το απόρθητο κάστρο. Αυτό που όλοι σε δόνατα, το μωρό παιδί θυμάμαι. Πού ξεκινάμε ρε παιδιά. Μην κοινωθούμε με το ΚΑΟ πάντα αγωνιστική γιατί είναι σαν μείον 3. Θέλω να όλη τη τούμπα. Τώρα γιατί δεν είναι όλη τη τούμπα, για ποιο λόγο. Βλέπετε κανένα παλμό εσείς. Βλέπετε κάτι που να βρεβοβάται ο αντίπαλος. Βλέπετε εκείνο που λέμε το 10ο παίκτη. Εγώ δεν το βλέπω. Εγώ το έχω πει αυτό. Αρχίζει τα κύπελα και τι θέλω και αυτά που ξέρετε. Κάτσε να πάρουμε ένα φίλο ακόμα πριν πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και να το συζητήσουμε αυτό το κομμάτι. Πάμε, έλα φίλε. Χαίρετε. Χαίρετε. Δηλαδή έχουμε και στη γραμμή και τον κύριο από την Καστοριά. Όχι, έχει κλείσει. Α, έχει κλείσει. Τον ακούω κι εγώ κάθε μέρα. Παίρνει 2 φορές τηλέφωνο. Ναι. Μία το μεσημέρι, ναι. Και μία το βράδυ. Ναι. Χαιρετώ τον κύριο Μαλάτο. Ναι. Καλησπέρα. Συμφωνώ πάρα πολύ μαζί του. Τον έχω ακούσει και άλλη φορά που τον έχεις εκεί μαζί σου. Ναι. Συμφωνώ σε αυτά γιατί ο άνθρωπος δεν το παίζει πανεπιστημιακός. Αλλά δεν ξέρω τι έχει σπουδάσει και αν έχει σπουδάσει αυτό δεν είμαι πανεπιστημιακός, αλλά δεν έχει καμιά σημασία. Χρηματοοικονομικά έχω σπουδάσει. Ναι, δηλαδή, ναι. Πώς βγάζουμε από τη μίγα ξύγκη έτσι στα απλά ελληνικά, ορίστε. Α, μπράβο, αυτό το πράγμα λέω ότι θα μπορούσατε να λέτε είμαι έτσι, είμαι γιουβέτσι. Εσείς μιλάτε σαν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φάει τη ζωή με το κουτάλι. Έχει σπουδάσει πάνω στο πεζοδρόμιο και έχει φάει τη ζωή με το κουτάλι. Αυτό τι από σημαίνει. Το 73. Ωραία. Θέλω να πω το εξής. Ας ξεκινήσω πρώτα από αυτό που είπατε για τον Παπανδρέου, γιατί και εγώ σε πιτσιρικάς εκεί ήμουνα, αλλά και εγώ σταμάτησα μετά από αυτό ακριβώς που είπατε και εσείς, κάπου εκεί, γιατί δεν υπήρχαν πλέον πολιτικοί. Και θέλω να πω γρήγορα αυτό που έλεγε ο κύριος, προφανώς ήταν από ταξί από Θεσσαλονίκη, και είπε την ιστορία. Εγώ δεν θα σας πω ιστορία, θα σας πω το εξής μόνο. Όταν είδαν τον Παπανδρέου. Φίλε, μείνε δευτερόλεπτα στη γραμμή. 1,5 λεπτό να πούμε λίγο την ώρα. Πολλά πίσω που δεν είπα πίσω. Δευτερόλεπτα, ναι. Πάμε λίγο. Πάμε. Η ώρα είναι 1:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb.
Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Χέρν. Συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και σλιμ. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύχριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος μου, το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Συνεχίζει ο φίλος από την Ξάνθη. Για να ακούσουμε. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο ότι είπε και το παιδί αυτό που προφανώς θα χρησιμοποιήσαν και μίλαγε για την ιστορία της Ελλάδος. Θέλω να πω το εξής, διότι όταν φάνηκε ότι ο Παπανδρέου άρχισε να γίνεται επικίνδυνος στην Ευρώπη τουλάχιστον και με τους Αμερικάνους, έπρεπε να τον καθαρίσουν. Δευτερόλεπτα μου επιτρέπεις, ναι. Ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης ο οποίος μίλησε για διευθυντήριο. Ορίστε. Ναι, έχω παρακολουθήσει πάρα πολλά του κύριου Ανδρέα Παπανδρέου. Το θέμα είναι το εξής, ότι την Ελλάδα την φέραν σε ένα τέτοιο σημείο άνθρωποι που ήταν εντός Ελλάδος και δεν ήταν εκτός. Και βλέπετε το εξής, δείτε που έχει καταντήσει η υγεία μετά το θάνατο του γεννηματά. Γεννηματάς είναι άρχοντας. Θυμηθείτε όμως από τι πέθανε και δεν το ψάξε κανείς. Από καρκίνο δεν πέθανε ο γεννηματάς. Ναι, αλλά δεν το ψάξανε τότε, δεν είχαμε πονηρευτεί τότε. Θυμηθείτε τι άλλο είχε η Ελλάδα που άρχισε να πλακώνει τουρισμό στην Ελλάδα. Ποιος πέθανε τότε. Μια γυναίκα η οποία μπορεί να μην τη γουστάρουν κάποιοι, αλλά ήταν μια. Όταν άγγιξε το στόμα της η Γαλλία προσκυνούσε τη Μελίνα. Ναι, αλλά τώρα μισό λεπτό. Θες να πεις δηλαδή ότι στα 74 με δύο πακέτα τσιγάρα την ημέρα και τρία. Η Μερκούρη πέθανε από καρκίνο, την σκοτώσαμε. Και 92 έχω να πει. 74 χρονών με τρία πακέτα τσιγάρα. Εσύ τι λες, ζεις πολύ ή λίγο? Κοίτα. Ρε δώρος, δεν κάπησε και έφυγε 75. Δεν έχει σημασία. Τι σχέση έχει. Ναι. 92 χρονών έχω γνωστό εδώ, 92 χρονών στην Ξάνθη, ο οποίος καπνίζει δύο πακέτα ακόμα. Και τι σημασία έχει. Και λίγα είναι ο παππούς μου, Θεός χωρέσον, κάπνιζε πέντε πακέτα, νούμερο 5 άφηβο. Εγώ στο καφέ 97 εκεί. Είναι 88 και μας έχει φλωμώσει το τσιγάρο. Είναι στεγνός και ζει και δεν έχει τίποτα. Αλλά... Ναι, ναι, εντάξει, υπάρχουν και αυτοί, ρε φίλε. Ναι. Άλλο λέω, αλλού το πάω για να καταλάβετε. Ναι. Ότι κάποια στιγμή ανακαλύπτουμε ότι βγαίνει μπροστά μετά από όλους αυτούς, γιατί καταρχήν η καταστροφή της χώρας φταίει ο Μητσοτάκης ο πατέρας. Όταν τότε την περίοδο εκείνη έχει υπογράψει στην Ευρώπη με τα αγροτικά και κατέσπισε την τέτοια. Όταν άρχισαν οι αγρότες να κάθονται, να ξύνουν, με συγχωρείτε, τα κάκαλά τους και να. Και να παίρνουν λεφτά και να τα κάνουν βίλες. Αυτό ακριβώς. Τότε άρχισαν και να. Και κουμάρια, άντε βίλες, πάει στο διάλογο. Κουμάρια. Και χάλασαν τη χώρα. Μετά, όταν έφυγε αυτός, ήρθε ο Σιμίτης, ο οποίος και εκείνος μας κατέστρεψε. Και δείτε μετά από όλα αυτά, όταν εμφανίζεται ένας ηγέτης θρησκευτικός, που για μένα δεν έχει σημασία αν ήταν θρησκευτικός, είχε ένα λόγο και αυτό τον καθαρίσανε πάλι με καρκίνο. Και... Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό. Ναι, για μισό λεπτό. Πόσο χρόνο πέθανε ο άνθρωπος? Ποιος? Ο αρχιεπίσκοπός μας. Και τι σημασία έχει? Κάτσε, δεν ήταν νέος ήταν. Πόσο χρόνο πέθανε? 69. 69 χρονών. Από το καρκίνο του παχαίου εντέρου. Όχι. Μισή οι άντρες πεθαίνουμε από αυτό γιατί δεν πάμε στο γιατρό. Διπλό καρκίνο είχε. Έλα, στο έντερο το είχε. Διπλό καρκίνο είχε, λάθος. Στο έντερο το είχε. Έβγαινε από το έντερο, πήγε στο ύπαρ, χαμπάρι δεν πήρε. Διπλό καρκίνο είναι δυνατό, ρε Ραπτόπουλε, τώρα να μην είχε αυτός ανθρώπους δίπλα του να το βάλουν. Τέλος πάντων, ας μην το πάω πολύ πολύ έτσι, αλλά θέλω να πω το εξής. Και φτάσαμε σήμερα
που λέει και το παιδί, ας δούνε τι γίνεται εκεί, να βάλουν τα πετρέλαια, να τα πάρει, που είπε ο κύριος Μελάτος να τα, να, με τον Τραμπ. Τον Πούτιν, ε. Ναι, αλλά ή τι. Ή και τους δύο, βέβαια. Κύριε Μελάτο, ποιος θα κάνει με αυτούς χωριό, ο κύριος, η σημερινή κυβέρνηση, υποθέτω, που είναι η χειρότερη κυβέρνηση που πέρασε ποτέ από Ελλάδα. Υποθέτω εκείνος που παίζει το ρόλο του Πρωθυπουργού. Μα δεν είναι η χειρότερη κυβέρνηση που έχει τύχει ποτέ σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορώ να το πω πιο κομψά, αλλά τι να κάνουμε, αυτό ναι, ψήφισαν. Και εγώ δεν έκατσα να γιατί, το πω. Γιατί ρε παιδιά, φταίει ο άνθρωπος. Πού? Έκανε το δημοψήφισμα, είπανε... Το έκανε τούμπα. Είπανε όχι οι πολίτες, είπανε αυτός. Ο άνθρωπος έκανε εκλογές, τον βγάλανε. Αυτός φταίει. Όχι, δεν φταίει. Ας βγάλουν τον άλλον. Που είπε, θα πάμε τον κόσμο με την Άση, την αντρογυναίκα, πώς το λέγανε. Βοήθανε και... λίγο, ρε Μαράδο. Κωνσταντοπούλου. Κωνσταντοπούλου με τον άλλο, τον... Το Λαφαζάνη. Εγώ, όταν είδα ότι ο Λαφαζάνης δεν μπαίνει στη Βουλή, μετά από αυτό το δημοψήφισμα σε ένα μήνα μέσα, δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν βάλαν ούτε το Λαφαζάνη στη Βουλή, ρε. Και φτάνω στο σημερινό για να μην σας πελτρώ τη γραμμή και λέω το εξής. Δεν μου λέτε, πού είναι αυτοί όλοι με τα μεγάλα μάτια και τα ανοιχτά μάτια, το κροκοδίλια δάκρυα, το ότι στη Γαλλία έγινε πανικός και σκοτώθηκαν αυτοί και προχθές στην Αγγλία πέθαναν τρεις γιατί βγήκε ένας που ήταν, δεν ξέρω, τσιχατιστής και τέτοια. Δεν μου λέτε, ποιος τσιχατιστής σήμερα σκότωσε τα παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Μου λέτε, ποιος είναι υπεύθυνος στα παιδιά. Τα παιδιά είναι υπεύθυνα. Πάντως εδώ, πριν κλείσεις, και ο κύριος Αμβρόσιος, ο Μητροπολίτης, αναρωτιόταν πώς είναι εκείνη στην εποχή που θριαμβεύει τη ηλεκτρική και που οι εξετάσεις στέλνονται μέσω διαδικτύου. Ο Μακαριστός να διαβεβαιώθηκε ότι μόνο στη ΣΥΠΑ μπορεί να βρει γιατριά. Δηλαδή, λένε για την νοσηλεία του. Εγώ λέω ότι αρρώστησε ο άνθρωπος από μόνος του. Τώρα, αν στην νοσηλεία τον κάνανε, τι τον κάνανε, δεν ξέρω. Θα υπενθυμίσω, συγγνώμη, Λάμπη, λίγο. Θα υπενθυμίσω ότι και άλλοι. Ηγέτες πραγματικοί και όχι μόνο Έλληνες έχουν βρει θάνατο. Να μην τα πάμε έξω από την Ελλάδα. Βεβαίως. Όσοι ήταν εναντίον του συστήματος. Έχω υπόψη μου, αλλά δεν θέλω να πω να μην σοκάρω τον κόσμο. Αλλά πάντως ο καρκίνος έχει γίνει και επίκτητος πλέον. Θα το πω κομψά πάλι. Και στην Τουρκία έχει γίνει αυτό. Ναι. Και στην Τουρκία εδώ λέει για τον πνεύμονα της Μερκούρη, η οποία να πούμε η γυναίκα στα 74. Κάνε τρία πακέτα τσιγάρα, εντάξει, λογικό είναι. Εντάξει, να μην λέμε για δολοφονίες και τέτοια. Πάντως για τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Δεν είπε κανένα έτσι. Πολλοί λένε, ο Χριστόδουλος δολοφονήθηκε. Δείτε αποδείξεις. Πέθανε ο Χριστόδουλος διάφορα θέματα. Έφαγα τον Χριστόδουλο. Αρχιεπίσκοπος από Wikipedia. Σουκαριστικές δηλώσεις για τη δολοφονία του Αρχιεπισκόπου. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες. Εντάξει, δεν μπορούμε να ξέρουμε, αλλά Κώστα, σίγουρα ο άνθρωπος είχε λόγο, είχε. Είχε τα περαμέντο, είχε. Πώς το λένε. Ξέρετε γιατί σας το λέω. Ήταν ηγέτης, γιατί... δεν είναι. Ξέρετε γιατί σας το λέω. Πες το για το λέω. Ναι. Μπορεί να μην, ναι, μπορεί να μην έχουμε ενδείξεις ή κάποιες αποδείξεις για αυτό που λέω, αλλά δεν είναι πάντα να γίνεται τυχαία στο καλό επάνω και να φεύγουν άνθρωποι. Και, και θέλω να τόνισε το τελευταίο. Αλλά δεν θέλω παιδιά. Να γίνω. Αν πας στο Θεαγείο θα δεις μικρότερους και από τον Θεό Χριστόδουλο. Όχι, το έχω περάσει στην οικογένειά μου και το ξέρω. Που θα γλιτώσουν οι μισοί. Και κλείτωσε η αδερφή μου. Κλείσε, δεν θέλω να μιλάμε για κακά πράγματα. Επόμενη γραμμή. Πάμε, ναι. Έλα, φίλε. Έλα. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Καλά. Ήρθα να βάλω λίγες φιτιλιές στην εκπομπή. Πώς? Με κάτι. Να βάλω λίγες φιτιλιές, λέω. Αν θες να βάλεις φιτιλιές, για βάλε. Λοιπόν, καταρχήν. Θέλω να σε ρωτήσω εσένα κάτι ρε, αυτό που λες. Ναι. Είπες για τα παιδιά που τρέχουν, λες, να είναι κάποιος συνοδηγός. Αν είναι να βγάλουν οι ίδιοι φωτογραφία με το ένα χέρι να το τιμώνει, είναι προτιμότερο αν το κάνουν να βάλουν το συνοδηγό να βγάλει το κοντέρ. Αυτό, ναι, αυτό είπα. Άμα συνοδηγός είναι, συγγνώμη που θα μπω σε προσωπικά σου, η κόρη σου. Ναι. Δεν θα τη δώσει μετά ένα σουλτάν με ρεμέτ να πάει από εκεί που ήρθε. Θα τρέχω εγώ με 200 και θα δίνω την κόρη που με βγάζει φωτογραφία. Όχι, ρε παιδί μου, το αγόρι της. Το αγόρι της. Σου λέει να είναι συνοδηγός. Ναι, ναι. Υπόθεση εργασίας κάνει. Ναι. Δεν μπορώ να δώσω σουλτάν με καμία κόρη μου, ούτε κανένα αγόρι. Άμα είναι να γίνει στραβή, θα γίνει στραβή δυστυχώς. Όταν και εγώ στα 19 και στα 20
Αν είχα γρήγορο αυτοκίνητο, θα έκανα το ίδιο. Και έχω κάνει το ίδιο με πιο άργο αυτοκίνητο. Εγώ δεν μπορώ να δώσω λέω. Σουλτάν Μερεμέτ και να το παίξω εγώ ηθικός. Το Σουλτάν Μερεμέτ το είπα. Ναι, ναι. Θα το πω ρε παιδί μου, μην το κάνετε. Προσέξτε, δεθείτε, κάνετε, θα τα πω. Αλλά ο άλλος, άμα το αίμα του βράζει τώρα. Τι να τον πω τώρα, τον Μπέλκα. Μην τρέχεις με 210. Αφού θα πάει να ξανατρέξει ο Μπέλκας με 210, γιατί είναι 22 χρονών. Και το αίμα του βράζει. Όποιος θέλει ναι. να κάνει ό,τι θέλει μόνος του. Και αν θέλει να φύγει, να φύγει μόνος του. Δεν του φταίει κανένας άλλος. Ε, άμα ο άλλος είναι φίλος του, τι να κάνουμε δηλαδή. Εγώ θέλω να σου πω. Εγώ που οδηγάω ένα αυτοκίνητο και έχω τον αδελφό μου δίπλα, δεν θα του πω κάτσε να πιάσω τα 200 να με βγάλεις φωτογραφία ή την κοπέλα μου. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι όμως. Άκου εδώ και κάτι άλλο. Άκου εδώ. Ήρθε σε αυτή τη γη. Μη φας κάνει κακό τα λάδια. Κάτσε ρε φίλε. Όχι ζάχαρη κάνει κακό στο ζάχαρο. Όχι μην πηδάς χωρίς προφυλακτικό γιατί μπορεί να κολλήσεις προστατήτηδα. Όχι ξέρω εγώ μην ανέβεις ψηλά γιατί μην κάνεις box γιατί θα σπάσει η μύτη σου. Όχι μην τρέχεις με 180 μια φορά το δοκιμάζεις στα μάξι γιατί μπορεί να σκάσεις το λάστιχο. Επάνε ψόβα πριν την ώρα σου. Τι ζεις. Τι ζεις. Άμα έχεις μια Porsche δηλαδή να τρέχεις με 120. Έχεις τρελαθεί. Βρε εγώ το κόρτεπα που έχω που έχει 107 άλογα. Βάζω την Πέμπτη, ξέρω εγώ, και έχω καλά λάστιχα. Κάτω από 150 δεν τρέχω. Που είμαι 48-49 χρονών, που τα μάξι μου δεν είναι Porsche και το πατάω 150. Ο Πέλκας δεν το πατήσει 210 και πάντου κατηγορήσω εγώ τον Πέλκα. Κατήργω το γιο μου δηλαδή. Μπορεί να τα γιο μου ο Πέλκας στην ηλικία. Το μόνο που μπορώ να του κάνω είναι να του δώσω μια συμβουλή να προσέχει λίγο παραπάνω. Καλά, ναι. Για τον Πομίνο οδηγά. Όχι, βέβαια, τι μα. Εμένα η κόρη μου έσπασε το χέρι στα δύο. Στα δύο. 8 εβδομάδες τρέχει. Τι να την πω, μην ξαναγυμναστείς γιατί μπορεί να το ξανασπάσεις. Όχι, όχι. Λοιπόν, όχι, αυτά συμφωνώ. Τι να κάνουμε τώρα. Σου λέω ότι όποιος θέλει να τρέχει και να κάνει μαγκές. Εντάξει, και... όποιος θέλει να τρέχει και να κάνει μαγκές, θέλει να έχει ένα δίπλα του. Κλείσε. Bye bye. Λοιπόν. Για χαρά. Πάμε επόμενη γραμμή. Yeah. Θα συμβουλέψουμε τώρα σαν τις γριές 60 και 70 χρονών που είχαν τα μπούτια απ' έξω πριν 30 χρόνια, 40 και κάνουν κριτική τώρα τα κοριτσάκια γιατί έχει τατουάζ. Γιατί έχει τακούνι, γιατί έχει το βυζί απ' έξω. Γιατί είναι 20 χρονών κοριτσάκι έχει το βυζί απ' έξω. Και γιατί είναι ωραίο κοριτσάκι 23 χρονών έχει το μπούτι απ' έξω. Δεν το έχεις εσύ με την κυταρίτιδα. Γριά. Αυτό έχω να πω εγώ. Κάνουμε κριτική στους νέους. Λέει ο μαλάτος, τεμπέληδες είναι. Τι τεμπέληδες, ρε. Δεν έχουν δουλειά τα παιδιά. Άστο, μην το πιάσεις. Θα πάει πίσω η εκπομπή. Καλημέρα, ναι. Είσαι ο MVP. Από το μικρό δάχτυλο του Τραμπ. Ο Σέρλοκ Χόλμς από το κλιμακτήριο της Χίλαρη. Το σκύλο το εφέμω ΑΕΔ εκεί πέρα. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ρε τα πάντα όλα έχει εδώ το μαγαζί. Θέλω να κάνω μία φάρμα με γουρουνάκια. Ναι. Τι μπορώ. Θέλω τα χαρτιά τα δικαιολογητικά. Θέλω να κάνω φάρμα με γουρουνάκια. Δεν θα σε αφήσουν. Θα σου το ξέρω. Για δικαιολογητικά. Γι' αυτό. Εδώ άλλο θέλει να ανοίξει ένα καφενείο και 6 μήνες δεν πήγαινε η πολεοδομία και το. Πώς το λένε, το υγειονομικό. Για αυτό το πράγμα ρε πήρα. Κύριε Γιάννη, καλή σκέψη αυτή με τα γουρουνάκια. Πόσα παιδιά την έχουν σκεφτεί, αλλά αυτό το κράτος είναι αντιμέτωπο συνέχεια με το νέο. Συνέχεια απέναντι. Κάντα παράνομα, ρε, χωρίς τα. Ωραία. όταν έρθουν οι εκλογές, ναι. Ας κάτσουν να σκεφτούν όλοι ναι. ορισμένα βασικά πράγματα. Πρώτον, παράδειγμα. Πρώτον. Ναι. Να πούν ποιος πολιτικός δεν έκανε το γιο του βουλευτή ενώ μπορούσε. Δεύτερον, ποιος πολιτικός ας πούμε δεν έχει πάρει για το κόμμα του θαλασσοδάνειο από τις τράπεζες, γιατί τα δύο μεγάλα κόμματα χρωστάνε κάπου 220-230 εκατομμύρια το έκαστον. Πολύ ωραία. Νέα Δημοκρατία. Ποιος πολιτικός η επιχείρησή του δεν έχει ούτε ένα φράγκο δάνειο. Ποιος πολιτικός έδινε στον κόσμο έστω ένα μπιτόνι λάδι, ας πούμε. Μπιτόνι. Ναι, μπιτόνι που το λέμε στην Κεφαλονιά. Ένα πεντόλιτρο τέλος πάντων. Ναι. Ρούχα, παπούτσια, ό,τι μπορούσε. Ναι. Ποιος ήταν αυτός. Εγώ αν κάτσουν δύο. Και σκεφτούν, θα βρουν τι θα πρέπει να ψηφίζουν. Εγώ θα... ξέρω δύο. Για πες τους μου. Γιώργο Παπαδόπουλο, Στέλιο Πατακό. Όχι, είναι και ένας πιο πρόσφατος. Τέλος πάντων, δεν θέλω να κάνω. Εντάξει, κατάλαβα, ναι. Κομματική προπαγάνδα, δεν μιλάω για τη Χρυσή Αυγή, έτσι που όχι, και όχι, γίνουν. Δεν πήγα μέχρι εκεί. Είναι κάποιος άλλος, ας πούμε, που είναι πριν από αυτούς. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή
ο Δαβρέα να κάτσουν να σκέφτονται. Τούτοι εδώ τους διαπιστώνω ότι δεν σκέφτονται όταν ψηφίζουν, δεν ξέρω τι σκέφτονται. Περνάνε και εκείνα τα περίεργα αγνώστητα αυτότητος αεροσκάφη από πάνω, ναι, και ρίχνουν, ναι, ναι, αυτό το άσπρο σύννεφο όπως κάναν και στην Κορέα το 1952 και χτυπάγανε τους νευρώνες του ανθρώπινου νευρικού συστήματος. Οπότε μια χαρά τους βλέπω όλους, ας πούμε, εν υπνώση και εν γαλήνη. Εν υπνώση. Μπράβο ρε Κυριάννη, μπράβο. Τι λένε τα παιδιά εκεί πέρα από την ΠΑΜΑΚ? Όλα καλά. Όλα καλά, Γιαννάκη. Όλα καλά. Δεν έχουμε τρίκαλα. Τρίκαλα, δύσκολα τα τρίκαλα. Γιαννάκη, δεν σε προσελκύονται εκεί πέρα οι κοπελίτες να ψηφίσεις ΠΑΣΠ, Όχι, δεν σε βάζω να ψηφίσεις ΔΑΠΝΟΥ ΔΟΦΟΥΚΟΥ. Όχι, τίποτα, δεν πάω. Καλά, δεν φοράνε τα μήνυ, κοίταξε όλοι, δεν έρχονται. Αλλά εμείς δεν πάμε. Καμιά κούτρα πρόσκληση στο Μαρκίζ, κάτι τέτοια δεν έχει. Πολλά τέτοια, τα ξέρεις, αλλά δεν πάμε. Γιατί δεν τα λες τώρα αυτά, γιατί δεν τα λες. Φίλε, εγώ όταν ήμουν στις εκλογές του 15 μελού στο Λύκειο, ναι, 17,5 χρονών, εσύ πάλι, 7 μακίτες, 7 κνίτες και 15ος εγώ. Είχαμε, ναι, να πούμε οι μακίτες, μια μακίτισσα, η οποία ήταν να πούμε η... Πώς τη λέγανε ρε, η Λευκή Γεωργάκη, στο Μέγκα, ναι, δημοσιογράφος. Ναι, ναι, ναι. Πρώην, ναι, πρώην στο Μέγκα. Και η άλλη ήταν, ναι, η, πώς τη λέγανε, η Χάλκου, σκηνοθέτης έγινε. Και εγώ έλεγα να μην βγάλουμε γυναίκα πρόεδρο, να μπει ο Ραυτόπουλος πρόεδρος κτλ. Ωραία. Όχι, αυτός είναι τρελός, είναι ανισόρροπος κτλ. Ναι, ναι. Μη κομματοποιημένος κτλ. Με την μπάλα όλο κάτω από τα σκέλια και στα γήπεδα κτλ. Αλέφαντος και τέτοια. Τρίτη ηλικίου πήγαινα, έφερα τον Αλέφαντο στο σχολείο. Μια μέρα είχε τη Μουρλή. Είναι ο καθηγητής ρε γίγαντα, να του πω δύο κουβέντες. Ήταν Ηρακλειδέας ο καθηγητής φυσική, ο Κούγκας. Ο τρελάβηκε ο Κούγκας, είδε τον Αλέφαντο. Μάφησε και στην ίδια. Μάφησε ένα ξεταστείο το κάθαρμα, του πήγαινα εισιτήρια για τον Ηρακλή. Τέλος πάντων, καλά εξηγήθηκε. Ρίξανε δύο-τρεις γκόμενες αριστερές. Αλλά τότε, άντε, ναι, οι αριστερές όμως τότε ήταν αξίριστες. Είχαν χάλια μαύρα, άστο. Χάλι το μαύρο, δεκαετία 80. Ναι. Παπούτσι αθλητικό. Πώς τα λένε αυτά τα ζήτα Ελλάς φορούσανε. Ζήτα. Ζήτα Ελλάς. Χριτς κράτς. Μούση. Oh, oh. Έτσι ήταν οι αριστερές. Δεν ξέρω αν βελτιώθηκαν μετά. Δεν ξέρω τώρα πώς είσαι εκεί στο πανεπιστήμιο. Τι να σε πω τώρα. Ναι. Τελευταία αριστερή Παπαρίγα εδώ πέρα. Τώρα. Ξέρω εγώ. Τι ασχήμια είναι αυτή. Παρακαλώ, μακριά από τη συμπατριώτησα την Κεφαλονίτισσα, από τον Αγκώνα. Ναι, έγινε Κυριακή. Ό,τι πεις. Ό,τι πεις. Ό,τι πεις. Εγώ κόντρα με σένα δεν πάω. Έτσι. Είναι από το διπλανό χωριό. Δεν πάω. Κεφαλονίτισσα είναι. Ναι. Από το Αργοστόλι. Είναι το χωριό μας τα Διβαράτα και το επόμενο χωριό για το δρόμο που πάει στο Αργοστόλι είναι ο Αγκώνα. Ο Αγκώνας είναι. Αγκών λέγεται το χωριό. Ναι. Πας καθόλου εκεί ρε. Πάω. Έχεις σπίτι εκεί δηλαδή ή... Έχουμε. Έχεις. Τα αδέρφια όλοι μαζί. All together. Εξαδιαιρέτου. Το ρεύμα ποιος το πληρώνει και το έφια. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Εξαδιαιρέτου. Εξαδιαιρέτου. Ωραίο. Γεια συνέχατο. Δεν μου λες ρε Κώστα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Ήθελα να σου το πω και χθες ξέχασα με την κουβέντα μας εκεί. Εσύ κάνεις 20 χρόνια, ας πούμε, ραδιόφωνο χοντρικά, σου λέω. Χοντρικά, και ναι. Και τηλεόραση μαζί και, ναι, και στα δημοσιογραφικά για αυτά. Και καβαλάς ακόμα Κόρντομπα. Ναι. Οι άλλοι του 1973-4 θα το βάλω. Ναι. Με 10 λεπτά εκπομπή από ένα μέσα, από ένα λύκειο εκεί, ένα πολυτεχνείο. Ναι. 10 λεπτά έκανε εκπομπή χωρίς ραδιοφωνικές γραμμές. Χωρίς κονσόλα. Χωρίς χιλιτίδι. Χωρίς χιλιτίδι, χωρίς διτσιράπι. Είπε ψωμί, παιδεία, παριζάκι, ξέρω εγώ, κασέρι, υφαντής. Παίρνει 10 χιλιάρικα 20 το μήνα. Μαγιάτης, ρε. 22. Μαγιάτης. Εσύ πώς το έκανες αυτό, ρε, και εγώ με τον Κόρντομπα. Κοίταξε, εγώ δεν έχω πολιτικοποιηθεί ποτέ. Δεν έχω κομματικοποιηθεί ποτέ. Δεν έχω πάει οπαδικά πουθενά. Οπότε εγώ δεν έχω αδέρφια. Δηλαδή, ναι, δεν έχω αδέρφια, τι σημαίνει. Τα αδέρφια μου είναι η ακροαματικότητα, θεαματικότητα, ο επιχειρηματίας που θα δώσει η διαφήμιση. Αυτή είναι τα αδέρφια μου. Δηλαδή, είμαι καθαρά η ληστής. Ναι. Κατάλαβες τι είμαι. Είμαι άνθρωπος που πιστεύει στον καπιταλισμό και πιστεύει, ας πούμε, στη δύναμη του ισχυρού, ότι σε μετράνε με τα σάντιμετ κτλ. Για μένα όλα είναι αριθμοί. Ναι, ρε φίλε, ναι, κάτσε τώρα, εντάξει, να είναι σου πω κάτι. Τι να κάνω. Αυτή έκανε 10 λεπτά εκπομπή.
και απ' έξω κάνανε ντου τα τάγκ. Εσύ κάνει 20 χρόνια εκπομπή και κάνουν ντου απ' έξω υπαοξίδε, ρε φίλε. Αυτοί κάνουν ντου. Ναι, κάνουν ντου ό,τι θε απ' έξω. Κατάξει τα μπλα κίνδυνα από του σουπεράδε και του θηρατέρα. Υπαοξίδε, σουπεράδε, καραπαπάδε. Πάει τελείωσε. Και θέλω να κεφάλι. Τα τάγκ τι, για λατζή ήταν τα τάγκ. Για λατζή, ναι. Δεν το πήρε και αυτό λίγο δεξιά, δεν το έστριψε. Πήγε πάνω στην πόρτα, έπεσε. Λίγο πιο δεξιά ήθελε να σκεφτεί. Όχι, ντροπή. Ναι. Πάντως η κυρία που σκοτώθηκε από την πόρτα βρέθηκε στη Γαλλία. Το έχω πει σε άλλη εκπομπή. Αυτό το ξέρω, κύριε Γιάννη. Ναι, ναι, ναι. Δεν σκοτώθηκε στην πόρτα ή μια κοπέλα. Όχι, στη Γαλλία. Παραμύθια. Παραμύθια. Και τώρα δείχνει εδώ στο TV Μακεδονία. Ναι. Και τα βλέπω και μου σηκώνεται το μαλλί όρθιο. Αφού είσαι μαλάτος. Τι λένε οι άνθρωποι τώρα, πλάκα μας κάνουνε. Μάλιστα. Ότι λέει έπεσε η εφταετία και ήρθε η δημοκρατία. Ποια δημοκρατία? Ναι, ναι. Η χουντάρα του Ιωαννίδη ήρθε και τον Ιούλιο του 1974 του επομένου έτους. Έτσι. Τότε υποτίθεται ότι ήρθε ο ηγέτης, είπα για τους ηγέτες προηγουμένως, ναι. Ο οποίος είπε «Η Κύπρος είναι μακράν». Λοιπόν, ναι. Οπότε είπε ότι η Κύπρος ήταν μακράν και λέει στους Τούρκους φάτε τη. Και εκεί που είχαν ένα προγεφύρωμα 2% έφτασε στο 34%. Έτσι. Μακράν. Έτσι. Όπως λέει και ο Σιμίτης, δεν είναι μακέτο τούτο το έργο. Μακέτο, ναι, μακέτο. Δεν είναι μακέτο. Μακέτο του μακέτου. Τα κέρατά του τα τράγια που λέμε στην Κεφαλονιά, έτσι λέμε. Έτσι. Έκανα ζάπινγκ εδώ στον Αλφα, τον είχε 20 χιόνια, αλλά δεν άκουσα, δεν έβαλα φωνή καθόλου. Τι να μας πει η κυρία Καζομάρες. Τώρα. 20 χιόνια? Ναι. Με τη δεξιά είναι, πώς το λένε τον άλλο. Βέβαια. Ναι, με την παγκοσμιοποίηση. Είναι μέσα μαζικής αποχάπνωσης. Έτσι ακριβώς. Ναι. Έτσι. Μάλιστα. Τι το ψάχνει να βρεις τώρα με αυτούς εκεί πέρα που έχουμε μπλέξει, άστα να πάνε. Άστα. Κύριε Γιάννη, δώστε πρόγνωση για εκλογές πότε γίνονται. Δεν νομίζω ότι αυτοί θα φύγουν από τις καρέκλες τους με καμία κυβέρνηση. Πώς θα φύγουν τότε? Γιατί να φύγουν, φίλε? Τους έχουν ψηφίσει, είναι νόμιμη κυβέρνηση, για να μην νομίζει κάποιος ότι είμαστε δεν ξέρω τι. Ναι. Και πιστεύω ότι όσο μπορούν θα εξαντλήσουν προς την τετραετία το χρόνο. Προς, ε. Ναι, γι' αυτό δεν υπογράφει αξιολόγηση, έχει υπογραφεί αξιολόγηση. Σιγά μην κάτσουν αυτοί τώρα να χολοσκάσουν. Εδώ άλλωστε η Ρώμη που είχαν συνδιάσκεψη, υφυπουργός εξωτερικών είναι, δεν ξέρω τι είναι αυτός ο κύριος Κατουρούγκαλος, πώς λέγεται, Κατρούγκαλος. Ναι, αυτός, ναι. Ναι, αυτός λέει σχέδιο φάντασμα μικρός. Έβγαζε σέλφι ο άνθρωπος. Ναι, δηλαδή, ναι. Κατάλαβες τώρα. Ναι, πόσο καλά. Τον φοβάται ο κουμπάρος του κυρίου Καραμαλή. Εννοείται. Και οι άλλοι και ο Τζαβούσογλου, πόσο λένε αυτό. Τζαβούσογλου. Ναι, το. Τζαβούσογλου. Το γιαλατζή δερβίση, ναι. Έτσι ακριβώς, γιαλατζή. Μισό μαγκας κοινός. Να σε καλά, τι τώρα. Μισόμαγκας. Ο Ερντογάν τι λέει, πολύ μαγιά τώρα. Τι παίζει εκεί πέρα. Του έχει πει ο Ντόναλντ ότι κόφτει μπλάκα ρε μεγάλε που λέει και ο Χάρι Κλίν. Ναι. Και έχει συμμαζευτεί λίγο. Ναι, τον κυνηγάνε πολύ άσχημα τώρα. Του κλείσανε κάτι πόρτες και τέτοια, σφιχτό τον βλέπω τώρα. Είναι, το Σουλτάνο. Είναι σαν τον Κόκοτα που τραγούδαγε με κυνηγούν κάθε βραδιά της γειτονιάς σου τα παιδιά. Ναι, είναι πιο όμορφος από μένα και τον ζηλεύω. Με συγχωρείτε τώρα που λέω κάποιο προσωπικό μου αποθυμένο. Δεν πειράζει. Εντάξει. Ναι. Δεν πειράζει. Όλα καλά. Αυτά που λες. Αυτά που λες. Προπόνηση θα πας? Ήμουνα το βράδυ. Πήγα στο δάσκαλο. Σήμερα πήγα 8 το βράδυ στους αγωνιστικούς εκεί πέρα. Ναι. Πήγα, τους είδα, έκανα κι εγώ. Ναι. Μια χαρά. Αύριο πάλι το πρωί. Τώρα λέω να πω. Άντε, για να συμμαζευτούμε όλοι μαζί το team εκεί πέρα. Ένας πρωί, άλλος βράδυ. Έτσι. Έτσι, πρέπει να μαζευτούμε όλο το team. Άντε. Άντε, καλή προπόνηση. Άντε, αγόρι μου. Ρώτα τον Αέξη για την πουλάδα από την πτώση στη Γάμα. Και όσο για τα οπαδικά, ρώτα τον λέει. Αν έχει βάθος το λιμάνι στην Ιγουμενίτσα, λέει. Αν στη Λαμία ήρθαν στα χέρια και στην Σταυρούπολη χόρεψαν τσιφτετέλη μαζί με τις γριές που είναι ξαδέρφες. Τελευταίος για σήμερα, καλημέρα. Εγώ είμαι ο τελευταίος. Έλα, φίλε, ναι. Όχι, ρε φίλε, καλημέρα. Καλώς τον. Τι φωνή ωραία, μεταλλική. Ναι. Μας έχεις για γυμναστήρια, μιλάς για δάσκαλους. Το προγούλι που κρέμεται κάτω από το πηγούνι σου δεν το βλέπεις εσύ, Κώστα. Θες να δεις κάτω από τον αφαλό μου τι κρέμεται? Να μας δουλεύεις. Θέλεις να δεις κάτω από τον αφαλό μου τι κρέμεται, πρώτον. Και δεύτερον, εσύ, θες ένα σπανικάκι. Θες ένα σπανικάκι, ένα δίλεπτο στο ρίγκ και πάρε. Εγώ σε παίρνω, σε μιλάω τώρα ως άντρας προς άντρα και εσύ με λες τώρα βλακίες. Ως άντρας προς άντρα, σε πιάσω τα χέρια μου και κάνω μπαούλο, ρε. Δεν σε μιλάω και αυτά, ρε. Δεν σε μιλάω μάλλον εγώ και σε πειράζω. Για άντρας, ρε, φλόρε.
Ηρέμησε. Ναι. Ηρέμησε. Σε πειράζω. Χαλάρωσε. Τελευταίο γλέφω με πάμε. Και... Δεν μου λες, δεν πιστεύω να γυμνάει σε, σε κανένα άθλημα. Όχι. Λέγερε βλάκα, λέγερε παλιά άνθρωπε. Δεν έχω προγούλη ρε. Η τηλεόραση με δείχνει κοντρό. Αφόρτωσες χωρίς λόγο, αφόρτωσες. Έλα, έλα, λέγε, λέγε. Κύριε Καστοριανέ, για σας να πάτε να ταΐσετε κανένα κύκνο για μια πάπια εκεί στο, στη Λίμνη, κύριε Καστοριανέ. Θεσσα, δεν δε τον άρεσε. Ναι ρε σηκώ, θα φτάνει τσουρέκια βασταχικά. Φτάνει. Είπαμε να ξαπλώσουμε λίγο να σε ηρεμήσουμε, να μας πάρει ο ύπνος, μας έκανε και σε πήραμε τηλέφωνο να πει. Έλα μωρό, Αλέξης, είναι ο παδός. Αλλά πρόσεξε. Εντάξει, εσύ, κι εγώ παδός είμαι, γι' αυτό μιλάω έτσι. Ναι, αλλά στην είπε ότι τον Ιβάν δεν τον αγαπάς, λέει. Ποιο να? Τον Ιβάν δεν τον γουστάρεις και τον. Κανένα πρόεδρο δεν αγάπησα εγώ. Ποιο πρόεδρο αγάπησα? Κανένα. Αλλά ως του ΠΑΟΚ. Αγάπησα κανένα πρόεδρο? Ένα πρόεδρο αγάπησα. Τον Βεζιτζή. Κανένα άλλο πρόεδρο δεν αγάπησα. Ποιον πρόεδρο αγάπησες? Μόνο τον Βεζιτζή αγάπησα, με κανέναν άλλο. Γιατί τον αγάπησες τον Βεζιτζή? Όλοι τον αγάπησαν με τον Βεζιτζή, Κωστά. Εγώ μόνο τον αγάπησα. Κάτσε ρε φίλε, με συγχωρείς. Για τον μπάσκετ μιλάς τώρα. Μιλάμε για πρόεδρο του ΠΑΟΚ. Εκείνη τη στιγμή ήταν τον μπάσκετ στο προσκήνιο. Δηλαδή στην μπάλα, ρε φίλε, δεν αγάπησες κανέναν. Πέρασε και από μπάλα πριν πάει στον μπάσκετ. Ναι, μπάλα δεν έκανε τίποτα. Ενέβρεση, εντάξει, από εκεί ξεκίνησε, λέμε. Μιλάμε για λαός του ΠΑΟΚ. Λαός του ΠΑΟΚ, σαν ένα πρόεδρο, αγάπησε τον Νίκο Βεζιτζή. Αυτό έχει. Μόνο αυτό. Αυτό να έχει. Αρχηγό. Άκου να δεις τώρα. Τι άκου να δεις, εγώ ας το πω, δεν το ξέρεις. Πλάκα μας κάνεις. Τόσα χρόνια. Δηλαδή, ναι. Κάτσε τώρα, να πάμε ένα-ένα. Οι Αριανοί αγάπησαν τον Καμπάνη, λένε. Τον βρίζαν βέβαια. Οι Αεξίδες αγάπησαν τον Λουκά τον Πάρλο, σίγουρα. Οι Ολυμπιακοί αγάπησαν Γουλανδρή. Εγώ δεν σου λέω για αυτούς τους χοντρούς και τα λοιπά. Οι Ηρακλειδείς, πρόλαβαν και αγάπησαν τον Μητυλινέο. Ούτε Ολυμπιακοί. Κάτσε ρε φίλε, αυτό που λες τώρα είναι λίγο κάτι διαφορετικό. Εσείς γιατί δεν αγαπάτε κανένα? Αγάπησαμε ούτε τον Παντελάκη. Γι' αυτό δεν την κυνηγούσαμε. Το Παντελάκη το μισούσατε ρε. Κατάλαβες. Απλά στην κηδεία του πήγατε και κλαίγατε και δεν γούσταρα έτσι. Εννοείται ρε φίλε. Το τέτοιο του, το τι έχει κάνει ο άνθρωπος αναγνωρίζεται μετά. Δεν αναγνωρίζεται. Εντάξει, όλα αυτά. Δεν μου λες δηλαδή τώρα ποιος πρόεδρος του ΠΑΟΚ αν πεθάνει θα το αναγνωρίσετε το έργο? Ο Σαββίδης ας πούμε. Δεν ξέρουμε, ο Σαββίδης έχει πολλά να δείξει ακόμα, δεν έχει δείξει τίποτα. Άρα που φωνάζεις και μας λες ότι ο Αεξής έχει άδικο, δίκιο έχει που είπε ότι δεν τον αγαπάτε. Άρα τι φωνάζεις? Ο Αεξής πολλά λέει. Πολλά λέει. Πολλά λέει ο Αεξής. Δεν λέει μόνο αυτό. Κωστάκη. Μάλιστα. Α, όχι Κωστάκη. Τέλει. Τέλει Σαββάλα, σε μπέρδεψα. Συγγνώμη. Μακάρι ρε να ήμουν ο Τέλης Σαββάλα. Γιατί με φόρτωσες με το που σε πήρα τηλέφωνο? Αυτό είναι κοπλιμέντο που με κάνεις. Κάτσε, άστο για τον Τέλη. Γιατί με φόρτωσες, σε λέω. Εγώ σε παίρνω, δηλαδή σε κάνω πλάκα σαν να σε μιλάω στα ίσα, ξέρω εγώ, σαν φιλαράκι, σαν ξέρω εγώ. Τώρα. Όπως θέλει. Ένα γεροντόπαχο αν ξεφύγει. Είμαι ενέρεση, όχι. Θέλα τώρα θα την ακούσεις. Μην με το φορτώνεις τώρα, σε παρακαλώ. Αν για αφαλούς από κάτω. Για μας λες για αφαλούς από κάτω. Τώρα μου βγήκε το φαλοκρατικό. Όχι Κωστάκη μου, κοίτα να δεις μου. Εσύ μπορεί να είσαι από τον Άγιο Φεράπη, εμείς είμαστε από την Επτάλοφο. Δύσκολη περιοχή. Κατάλαβες. Εντάξει. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Ωραίος. Very good. Σάρκαλος. Παλιός. Τζον. Τζον. Κωστή, ο Κλάος πάντως έχει καλύτερο αμάξι από τον Πέλκα. Nissan GRX με 540 ύπους. Θηριώδης ιαπωνικό τέρας. Τέτοιο πράγμα έχει. Έχει, ναι. Λοιπόν. Τα πετρέλαια, αν υπάρχουν, δεν πρέπει να βγουν στην επιφάνεια. Πάνε με τρόπο. Λοιπόν, ράψε πάω τόσο πολύ που αν πεθάνεις εγώ μια φορά θα έρθω στην κηδεία σου. Λέω εμείς. Πες με τρόπο. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα. Ο Πρίγιοβιτς προλαβαίνει τον αγώνα κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, εάν και εφόσον, είπαμε αύριο η μαγνητική βγει καθαρή. Πώς σας φάνηκε η εκπομπή, ήταν λίγο διαφορετική σήμερα. Είχε διάφορη θεματολογία, είχε ποικιλία. Κοίταξε, είχε διακοπή πρωταθλήματος, πρώτον. Δεύτερον, είχε εθνική ομάδα η οποία δεν κάνει, δεν έχει γκέλ στο κοινό. Τραβάει. Δεν τραβάει. Στη Θεσσαλονίκη δεν τραβάει γιατί την αντιπαθούν την εθνική ομάδα. Και θα πω εγώ, θα τολμήσω να πω δικαιολογημένα την αντιπαθούν.
βγαίνει κάτι το αντιθεσσαλονικιώτικο. Ή κάτι το 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 βγαίνει κάτι το αντιθεσσαλονικιώτικο.